Γεια χαρά και πάλι φίλες, φίλοι, συνοδοιπόροι, συνοδοιπόρησες ε, σε αυτή τη διερεύνηση του καινούριου κόσμου, του νέου, της νέας αυγής, του ε, WordPress. Ε, τις καλύτερες στιγμές πιθανόν να γνωρίζετε, αν πρωτογνωρίζετε την πλατφόρμα, με όλες τις νέες δυνατότητες που στο version 6 και μετά έχουν ενταχθεί και συνεχίζουν να εντάζονται και να ολοκληρώνονται μεγάλα όνειρα και ιδέες που είχαμε στο παρελθόν. Ε, αν έχετε δει τη σειρά των παρουσιάσεων, είναι η στιγμή που αρχίζουμε να συναθρίζουμε ε, όλες τις προηγούμενες γνώσεις περί blocks, patterns και τα λοιπά το site editor που τον είδαμε και στην προηγούμενη παρουσίαση μπορείτε να αντρέξετε υπάρχει ένα uh, playlist κάπου με όλα τα προηγούμενα ε, και ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να ένα theme δικό μας theme slash site Είναι, είτε site που θα παραδώσουμε σε κάποιον άμεσα να το χειριστεί θα δούμε μια διαφοροποίηση εκεί μικρή με την, το άλλο option που είναι που θα ξεκινήσουμε ότι πάμε να δημιουργήσουμε κατευθείαν ένα theme. Θα είναι σε σε λίγο τι σημαίνουν όλα αυτά. Είμαι λοιπόν μια ε, vanilla όπως λένε τελείως εγκατάσταση του WordPress και πάμε επί τόπου να αρχίσουμε. Ε, θα έχει νόημα να έχετε στο μυαλό σας και συνεπώς αμέσως μετά ίσως και στα αρχεία σας κάποιο κονσεπτάκι. Έτσι ώστε να, να γίνονται ευκολότερε όπω θα δείτε οι επιλογέ πραγμάτων, ακόμα και αν είναι μόνο ε, χωροταξικέ του, που θα βοηθάει τι, ή χρωματική παλέτα, κάποιε γραμματοσυρέ που θα χρειαστεί να αναζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε λίγο όλα αυτά και θα δούμε εργαλεία για να τα κάνουμε. Ε, οπότε, ένα λογότυπο, κάποιε εικόνε, ε, θα σα πω και για μέρη μπορείτε να βρείτε για να αξιοποιήσετε για τη δοκιμή σα. Πάμε σταδιακά. Πρώτο βήμα, ένα. One page site, ένα single page site, ή landing page ή μονοσέλιδο πάντω. Γυρίζω λίγο στο front end και φεύγω από τη μέση. Ε, Προ το παρόν έχουμε αυτή την μορφή. Έχουμε το blog home, όπω ξέρουμε, που φορτώνει κατευθείαν το template το ίδιο για να μα αποκαλύψει κάποιου από του συνδυασμού, ε, του πολύ ωραίους των blogs και patterns ε, στο 2024 το theme. Το καλύτερο μάλλον WordPress Theme μέχρι σήμερα λόγω του flexibility που έχει και της απόλυτης σύμπνοιας και συνεργασίας του με τον Full Site Editor ε, αλλά και της επελεξίας του να μπορεί να δημιουργήσεις πραγματικά ό,τι θα ήθελες. Ξεκινήσουμε λοιπόν από μια απλή υλοποίηση, μια σελίδα ως Theme και ως Site. Ε, δεν θα έχει links προς άλλες σελίδες αλλά θα έχει ένα μενού. Που θα μα σκρολάρει σε συγκεκριμένα σημεία τη σελίδα, όπω έχετε δει πολύ συχνά να συμβαίνει σε αντίστοιχε περιπτώσει. Ε, και για να αρχίσουν να γίνονται όλα αυτά, θα χρειαστούμε αρχικά το πρώτο μα plugin, που σύντομα θα βρεθεί μέσα στο core του WordPress ε, για τι ε, δύο πολύ βασικέ δυνατότητε που έχει. Πάμε λοιπόν στο plugins. Πάμε να προσθέσουμε λοιπόν το Create Block Theme, το μισό ε, παραμύθι εμφανίστηκε, είναι create block theme δεν μπορώ να τραβήξω περισσότερο έγινε spoiler, Ακριβώ ε, ακριβώς αυτό είναι που κάνει μας δίνει όλες τις δυνατότητες να φτιάξουμε ένα block theme, δεν έχετε να ανησυχείτε για τίποτα από άποψη κόστους ή ασφάλεια του συγκεκριμένου plugin είναι δημιουργημένο όπως βλέπετε από την ίδια την ομάδα του το community του WordPress και κάνω κατευθείαν ένα install η δεύτερη φοβερή δυνατότητα που μας δίνει και έρχεται με το 65. Είναι η διαχείριση τυπογραφία γραμματοσύρων. Κάνω Activate επίση κατευθείαν και είμαστε έτοιμοι. Το καινούριο συστατικό ή τα καινούργια συστατικά βρίσκονται ακριβώ από πάνω μου εδώ. Μόλι κάνω κλικ στο Appearance, και είναι όπως βλέπετε το Managed Theme Fonts, τα fonts μας για πρώτη φορά. Σύντομα μαζί μα και στο Core και το Create Block Theme ε, βασικό μενού επιλογών. Το μπορείτε να το διαβάσετε. Ε, οι δυνατότητε που έχει είναι πολλέ για το πώ διαλέγει κανεί να τροποποιήσει να φτιάξει ένα τελείω καινούριο theme και η κατάληξή μα σταδιακά θα είναι προ την ε, κατεύθυνση εδώ το Create Blank Theme. Να πάμε να φτιάξουμε και ένα εξ ολοκλήρου δικό μα χωρί να βασιστούμε σε κάποιο προπάρχον theme. Πάμε βήμα-βήμα όμω και το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να μαναντάρουμε επιτέλους τα fonts που μπορούμε. Και μπορούμε για πρώτη φορά, όπως βλέπετε, να δούμε ε, του 2024 ή όποιου θύμα έχετε activated εκείνη την ώρα ε, τα fonts που περιέχει. Τις, τα styles και τα βάρη τα διαφορετικά. Βλέπετε εδώ στη λίστα και τα βάρη σε bytes, kilobytes, πόσο αυτά φορτώνουν παραπάνω ένα download για τη σελίδα μας, πάντα να το έχετε στο μυαλό αυτό, εδώ κάτω λίγο κρυμμένα είναι το λογότυπο νομίζω ε, μπορείτε να δείτε και το συνολικό, συνολικό βάρος ε, δεν είναι αυτό τόσο τραγικό όχι αλλά το έχουμε υπόψη μας βάζουμε πολλαπλά αρχεία γιατί αυτά θα ενσωματωθούν με το θύμα και θα δώσουν ένα παραπάνω ε, όγκο και στο φόρτωμα της σελίδα, όποτε αυτό γίνεται από κάποιον επισκέπτη Ίντερ, Κάρντο και όλα τους τα βάρη ε, τα είχαμε δει Παίζοντα και ψάχνοντα τι δυνατότητε του theme να τι είναι εγκαταστημένο λοιπόν με το 2024. Και μιλώντα ακριβώ για γραμματοσυρέ, και επειδή θα αναζητήσετε ίσω κάποιε κι εσεί, αν έχετε ένα concept θα σα βοηθήσει λίγο προ τα που ε, θέλετε, τι forms ή γενική αισθητική θέλετε να ακολουθήσετε, θα σα προτείνω ένα site και ένα extension, αν ε, μπορούν να σα φάνονται χρήσιμα, όπω μου φαίνονται και εμένα. Το site είναι το fontjoy και Fonjoy.com και είναι μία από τις περιπτώσεις που το AI, γιατί είναι AI Driven, έρχεται μάλλον ε, πέρα από την όλη δαιμονολογική ε, συζήτηση ε, γύρω από αυτό, που δεν είναι και άσκοπη και άτυχη τελείω να πούμε, ε, αλλά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, να πω το AI μπορεί να είναι δημιουργικό εργαλείο, ε, υποστηρικτικό, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο Fonjoy.com, όλες οι παράμετροι που θα είχαμε εμείς κανονικά να σκεφτούμε και να συνδιαλλαγούμε για να προσεγγίσουμε κάποια εξέβρεση φόντς για κάπου και συνδυασμούς φόντς font pairing όπως ε, λέγεται και βλέπετε βέβαια εδώ τριπλέτες μας δίνει συνήθως το ε, font joy ε, όλες αυτοί οι παράμετροι είναι τροφοδοτημένοι στο ψηφιακό μυαλό του AI και ε, ανάλογα με κάποια options και παραμέτρους που μπορούμε να δώσουμε εμείς από εδώ κάθε φορά που θα κλικάρουμε generate αυτό θα παράγει έναν άλλο συνδυασμό με κάποιε παραμέτρου στο μυαλό του που ξέρει πώ να στέκουν αυτέ τις γραμματοσυρέ ή να έχουν την κατάλληλη, ε, από εδώ, την κατάλληλη. αντίθεση μεταξύ τους η συμπλήρωση επίσης μεταξύ τους ε, και θα μας προτείνει διαρκώς γραμματοσυρές αν έχετε λοιπόν βλέπετε κάτι στο μυαλό σας ήδη για το τι προσεγγίζετε μπορείτε να ε, επηρεάσετε τις επιλογές αυτές πως κλειδώντας π.χ κάποιο που σας ενδιαφέρει για headings όπως μάλλον προτείνεται η play γραμματοσυρά εδώ και κάνοντα generate περαιτέρω έτσι ώστε να έχετε και κάποια άλλα που μπορείτε να, να χρησιμοποιήσετε π.χ. για quotes μια πλάμη για wordpress ή για κάποια άλλα pull quotes, κάποια άλλα συστατικά της σελίδα μας και συνεχίζεται σε αυτό μέχρι να σας έχει συμπληρώσει με δυνητικά ό,τι θα θέλατε όλη τη λίστα έχει πολλαπλά άλλα option, δεν θα ε, απλωθώ πολύ εδώ. Πάρα πολύ χρήσιμο ότι υπάρχει αυτό το option εδώ για το, ε, το contrast. Contrast μεταξύ γραμματοσυρών, έτσι, ε, σαν υφολογικά πόσο contrast ε, να έχουν. Και μπορούμε να το χαμηλώσουμε. Προσοχή, more similarity, πιο παρόμοια, είναι προς την δεξιά μεριά, δεν μεγαλώνει από εδώ. Και more contrast είναι προς την αριστερή μεριά. Άρα κάθε φορά που θα... Κάντε generate, πλέον θα, θα, προχωράει ανάλογα με το τι έχετε επιλέξει εσείς εδώ. Ε, θα πρότεινα να μείνετε κάπου προς το μέσο, αν άμα θέλετε να παίξετε, κάντε ότι αλλό, αν έχετε στο μυαλό σας κάτι και ήδη έχει δείξει κάποιες ενδιαφέρουσες επιλογές. Ένα concept είναι πολύ πιο εύκολο, αλλιώ μπορεί να περάσετε πολλή ώρα εδώ, παίζοντα και ανταλλάζοντας γραμματοσύρες. Όχι κακό, ε, καλή η τριβή αυτή. Τα περισσότερα από τα fonts αυτά ή όλα τα fonts αυτά θα τα βρείτε ε, και στο, στην Google, αν κλικάρετε εδώ, θα σπάει πάει κατευθείαν στη σελίδα στο font.google.com για να παίξετε με δικό σας κείμενο, να κάνετε ε, δοκιμές για ό,τι θα θέλατε. Αντίστοιχα με αυτό ή μία άλλη δίωδο για αναζήτηση fonts ε, συχνά ή κάποιες φορές τουλάχιστον, και πάω τυχαία εδώ στο Mozilla, ε, κοντινή σελίδα open source, ενδιαφέρον και αγαπητό μέρος. Ε, ε, άλλη δύο λοιπόν θα ήταν να έχετε εντοπίσει ήδη σε ένα site, π.χ. εδώ, κάποιε γραμματοσύρε και να θέλετε να δείτε τι είναι αυτέ και πολλαπλά άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία του. Extensions για το browser, όποιο browser και να είναι. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά. Θα βρείτε και για Firefox, ε, μια που είμαστε και εδώ, ε, και για Chrome, και για Opera για ό,τι χρησιμοποιείτε. Στη δικιά μου περίπτωση χρησιμοποιώ εδώ το Word Font, συνηθέστερα αυτό χρησιμοποιώ, και ένα click. Εδώ το ενεργοποιεί και το καταλαβαίνετε επειδή πάλι υπάρχει πια επιλογή Exit What Font όπου τριγυρίσετε με σελίδα θα δείτε το όνομα αρχικά της γραμματοσυράς κατευθείαν λοιπόν Zilla Slab και Nuneto Sands αν κλικάρω και εδώ να μια σειρά πλήρη πληροφοριών που μπορώ να έχω ε, πάλι η οικογένεια και το όνομα του, του font το στυλ του, το μέγεθός του το line height, ακόμη τα διάστηκα που υπάρχουν εδώ π.χ. Ε, αν κάτι σας άρεσε συνολικότερα σαν στήσιμο, σαν τοποθέτηση τι χρώμα ακριβώς έχουν αν έχει ενδιαφέρον, απρίβειου χαρακτήρων και πάλι το reference για google phones κλικ και μπορείτε να κάνετε εκεί περισσότερες δοκιμές μπορείτε να συνεχίσετε στη σε σελίδα ε, να αναζητείτε ε, μέρη και όλα θα μείνουν καρφιτσωμένα όπως βλέπετε να και ένα sans, 700 αρια bold εδώ ε, θα μείνουν καρφιτσωμένα μέχρι να τα αξιοποιήσετε και να κάνετε exit what font, όποτε εσείς θέλετε, μετά. Ε, τόσο απλά, λοιπόν, μπορείτε να αναζητήσετε και υπάρχουν, θα βρείτε, και άλλα sites, εννοείται, ε, με font pairings ιδίως που θα προτείνουν διαφορετικές ε, συνδυασμούς, Google Fonts και τα λοιπά. Πάμε να εγκαταστήσουμε, λοιπόν, και η δίδοση είναι όντω που θα ακολουθήσω τώρα για Google Fonts, αν και μπορούμε να εισάγουμε και local αρχεία fonts, να τα ανεβάσετε, αν έχουμε τα δικαιώματα, ε, copyrights ενώ οι οραστέ ή οτιδήποτε είναι και αυτές open να ανέβουν στο site μας και στις δύο περιπτώσεις θα γίνει η ασωμάτωση στο θύμα σου, με τον καλύτερο τρόπο. Θα βρεθούν μέσα στο θύμα στα fonts τα ίδια. Ε, κάνω λοιπόν add Google Font και πολύ χρήσιμα και τα εργαλεία που έχουμε εδώ για να εγκαταστήσουμε. Έχω ήδη κατά νου τη, ψάχνω Russo είναι η μία γραμματοσυρά που θέλω στη ε, συγκεκριμένη έχει ένα μόνο weight όπως βλέπετε ένα steel, ένα βάρο, normal, 400 το κλικάρω να, η επιβάρυνση που θα έχει αυτό ε, στο άθροισμα των δικών μου add το google fonts του your theme, μην ξεχνάτε αυτό το κλικ και δεν πάω πάλι για manage μέχρι να εγκαταστήσω και την πρίμα που λόγω του ότι έχει κάποιες ιδιαίτερες καμπυλότητες να ε, νάτι, έχετε πάλι και ένα πολύ ωραίο, πολλές μάλλον, όχι μόνο ένα, ε, πολλές δυνατότητες να κάνετε preview. αν θέλω για paragraph συγκεκριμένη, να πως μπορώ να την προδώ, προ, ε, εδώ, <laughs> επισκεφτώ, ε, ως ε, paragraph text και να παίξω ε, font size σε pixels εδώ, ε, παίρνοντας μια γρήγορη ιδέα για το πως περίπου ή σε τι διαστάσεις είναι ορατή αν μου κάνει λοιπόν και τα λοιπά και Εγώ Εποί... πάλι την 400, πάλι ένα μόνο βλέπετε εδώ, θα υπάρχουν άλλες που θα έχουν πολλαπλά ε, βάρη και add google fonts to theme ε, Όσοι δεν είστε για να μάνατε τους φόνους να τα δούμε όλα, όσοι δεν έχετε εντυπωσίσει ιδιαίτερα στα διαφορετικά CSS βάρη αυτά 300 300 400 για τα regular fonts, 700 για τα bold, 300 για τα light και άλλες ενδιάμεσες και παραπέρα αριθμίσεις. Και στα Google Fonts και αλλού μπορείτε να βρείτε πολλά πλάγια τα CSS Font Weights και τις αντιστοιχίες τους, πληροφορίες. Σκοπό σκοπός μας εδώ είναι να ασχοληθούμε με τη webική μεριά άμεσα τη υλοποίησης μέσα στο WordPress. Να τα Fonts μα λοιπόν έχουν προσθεθεί και αυτά και να όπως έχει αλλάξει αν φύγω και από τη μέση και το, για το άθροισμα όλο αυτό των ε, ε, διαφορετικών styles και βαρών που έχουμε βάλει. Θα μπορούσα να πετάξω όπως βλέπετε έχουμε remove family δυνατότητα, ολόκληρο όλα τα ίντερ να φύγουν ή όλοι οι που ερχόταν με το 2024 ή και με μονομένα βλέπετε το κάδο που εμφανίζεται εδώ με μονομένα βάρη. Ε, και έτσι θα λάφρενα λίγο, δεν θα το κάνω αυτή τη στιγμή, πάντα υπάρχει βέβαια αυτό το option γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια ίντερ ίσως κάπου ή κάτι άλλο. Ε, να μια δυνατότητα λοιπόν, που έρχεται με το 6.5 ήταν να είναι με το 6.4 ήδη εδώ ε, αλλά πρέπει να καλογιαλιστεί να δει όμως που υπάρχει ήδη με τη μορφή αυτού του plugin και πάρα πολύ γρήγορα ξεπετώντα τα φόρμα μας πάμε κατευθείαν πλέον στο site editor να αρχίσουμε να πραγματευόμαστε το σχεδιασμό του theme μας. πάμε αρχικά για ένα theme που σημαίνει ότι αρχικά θα κινηθούμε και εμείς ακριβώς έτσι όπως έχει κάνει ε, έχουν κάνει οι δημιουργοί. Οι πολύ καλοί φίλοι μας δημιουργοί του 2024 theme στο uh, template που ξέρουμε ότι είναι το blog home template, το default που φορτώνει εξ αρχής, ε, έχουν συναθρήσει όλα τα patterns, ένα σωρό patterns, αλλά εδώ θα, για να τα δούμε εμείς με την εγκατάσταση να το δει κάποιος χρήσιμο με το που κάνει activate. Εδώ λοιπόν και έτσι θα κινηθούμε και εμείς και αυτή θα γίνει η σελίδα που θα δουλέψουμε αρχικά. Ε, στο τέλο, θα δούμε και μια διαφοροποίηση αν αυτό πρόκειται να είναι ένα site που το δίνουμε σε κάποιον άλλον για να το αξιοποιήσει άμεσα διαχειριστικά και όχι ω theme. Υπάρχει μια μικρή ειδοποιώ διαφορά εκεί. Αρχίζουμε λοιπόν. Θα αρχίσουμε να κινούμαστε λίγο με ευελιξία και δεν θα ακολουθώ πάντα την πεπατημένη του να γυρίζω εδώ για τι επιλογέ αυτέ. Γιατί όπω θα δείτε, όλα πλέον θα γίνονται πολύ πιο ευέλικτα και με μια ροή, με ένα πολύ ωραίο flow μέσα στο site editor. Και κάνω ακριβώς αυτό, κλικάρω απλά εδώ, χωρίς να μπω από κάποιο συγκεκριμένο μέρος και πολύ cozy νιώθουμε που είμαστε πάλι στο uh, Full Site Editor. Μέσα εδώ λοιπόν είμαι ήδη στην, στο Blog Home Template, uh, στο site μας και πάμε να κάνουμε τις πρώτες αλλαγές όπως ξεκινούσα ακριβώς. Πάντα μπορώ να ανατρέξω στα styles μου, να λοιπόν, πόσο δεν έχει σημασία να ακολουθήσω από προηγουμένως uh, την οδό E, styles για να μπούμε στα global styles μας κατευθείαν από εδώ όπως και κατευθείαν από εδώ έχουμε πάντα και το style book μας αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να επιστρέψουμε και στα settings για να αξιοποιήσουμε ή e, επηρεάσουμε επεξεργαστούμε οποιοδήποτε template θα ανοιχτό, το block home e, Οι αλλαγέ που θέλω να κάνω και η πρότασή μου πάντα είναι αυτή θα κρατήσω εγώ το αρχικό αυτό style του 2024 αυτό θα τροποποιήσουμε αλλά η ομάδα επιλογών που βρίσκεται ακριβώς εδώ, τα υπόγραφη Call of Layout, δεν είναι τυχαία εκτός μόνη τη. έτσι ε, επάνω, είναι οι πρώτε επιλογέ και πάντα η συμβουλή μου είναι να περνάτε αυτέ, να καθορίζετε εδώ ό,τι γενικά μπορεί να διέπει ολόκληρο το theme σα ή το site σα και μετά να πηγαίνετε σε κάποιε πιο επιμέρου που είναι για τα κάθε, το κάθε block που βρίσκονται στην επιλογή blocks εδώ. Και εδώ που μα πηγαίνει κατευθείαν και από εδώ, αν επιλέξουμε π.χ. headings, Είμαστε μέσα στα blocks και heading. Ε, είναι πολύ καλύτερο παρόλα αυτά να έχουμε εξαντλήσει αυτέ τι επιλογέ. Κλείνω για λίγο το style book, γιατί έχουμε το πολύ ωραίο template, το οδηγό μα, θα βλέπουμε όλε τι αλλαγέ. Πάμε λοιπόν για τυπογραφία, από εκεί ακριβώ που ξεκινήσαμε. Ε, γενική τυπογραφία, το text για το site μας Και εκεί ξέρω πως πλέον δεν θέλουμε inter, αλλά θέλουμε την imprima και να η διαφορά πως εμφανίστηκε κατευθείαν σε όποια μέρη έχουμε body text pure και στο navigation που μάλλον δεν θα το θέλουμε θα το είναι λίγο αδύναμο για να αυτό ε, επιστρέφω εδώ πάω γρήγορα πάλι στα headings ε, να γιατί και αυτή η επιλογή είναι καλύτερη από τη headings που ήμασταν πριν μέσω ε, style book εδώ έχουμε συγκεντρωτικά αλλαγέ όπως ακριβώς θέλω να κάνω για τα font για την οικογένεια, για την γραμματοσυρά και θέλω να βάλω τη Russo One αλλά θα μπορούσαμε μετά να μεταβούμε και λεπτομερώς σε κάθε ένα από τα tags, των headings να δώσω α, διαφορετικά α, μεγέθη ή οτιδήποτε θα ήθελα ακόμα και γραμματοσυρές αν ήταν σκόπιμο ε, τα headings λοιπόν θέλω να είναι αυτά θα τα αφήσω στο normal από ό,τι βλέπω μια χαρά μου φαίνεται ίσως επίπεδο heading αν πρόκειται να κάνει να αλλάχθεί κάποιο line height να ήθελα α, λίγο μεγαλύτερο αυτό αλλά τα αφήνω εκεί δεν έχω σώσει ακόμα τίποτα από τι αλλαγέ. Ε, αμέσως μετά θα πάω να το κάνω και μια αλλαγή που άμεσα ξέρω θέλω να κάνω θα είναι στα buttons που έχουμε εδώ και αυτό θα είναι όντω να δοκιμάσω να βάλω inter εδώ ναι πολύ καλύτερα ε, όχι αυτά θα είναι μεγάλα αλλά μπορεί να είναι Semi bold, α, έχουμε και bold. Όχι, έχουμε semi bold. Α, έχουμε και bold. Οκ, okay, τα αφήνω εκεί. Ε, θα θέλω να αλλάξω λίγο και ταιριάζει λίγο με το concept με πιο καμπυλωμένα buttons τουλάχιστον. Και θα σας πω ότι εννοώ. Ε, μια χαρά προς το παρόν, δεν θέλω να αλλάξω κάτι άλλο. Θυμίζω ότι όσο είστε εδώ ε, και όποτε είστε εδώ, Μπορείτε γυρνώντα την αρχική των styles, αυτή εδώ, να πάτε στο browse styles. Όχι για να αλλάξετε style, αλλά γιατί θα γίνει το θαυμάσιο zoom out. Πού δεν γίνεται πολύ συχνά, αλλά είναι τόσο όμορφο. Δεν γίνεται πολύ συχνά, γιατί είναι λίγο buggy. Είναι η αλήθεια ακόμα. Ε, αλλά κοιτάξτε τι ωραίο που είναι να μπορείτε να κάνετε αυτό το scrolling. Και όχι το στενωμένο που κάνουμε, βλέποντα όλη τη σελίδα νευροκατεβαίνει. Ε, μπορείτε να εντοπίσετε λοιπόν πολύ εύκολα και γρήγορα σημεία εδώ που απεικονίζονται αλλαγέ που έχετε κάνει. Και, ε, και φεύγω από εκεί και αυτό φεύγει και αυτό αμέσω. Για να πάω στην δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία μα, τα colors. Εδώ αρχίσουμε να παίζουμε λίγο με τα χρώματά μα. Και ε, εδώ θα κινηθώ πάλι στην παλέτα. Αρχική παλέτα 10 χρωμάτων από ό,τι μου λέει του style του συγκεκριμένου του theme. Αυτό γιατί, γιατί ήδη όλα τα patterns που αξιοποιεί το ίδιο το theme διέπονται, τα διατρέχει, ό,τι προτιμάτε η συγκεκριμένη χρωματική παλέτα. Αν κάνω τις αλλαγές μου λοιπόν από εδώ θα μετακυλήσουν αυτές παντού ολόγυρα. Και πάω να κάνω... Ε, μάλλον όχι, δεν θα κάνω ακόμα, θα αφήσω τι αλλαγέ αυτέ. Θα μπορούσα να προσθέσω δικά μου ε, custom colors. Μια χαρά, βλέπετε εδώ. Και πάλι αυτά θα ήταν διαθέσιμα να τα αξιοποιήσω παντού, αλλά τα patterns που ήδη υπάρχουν στο theme αξιοποιούν ήδη κάποια από όλα αυτά τα χρώματα. Ε, επιστρέφω στο, πίσω στο palette για να κάνω πρώτα μια κίνηση να αρχίσουμε να νιώθουμε λίγο ε, το concept που έλεγα. Και αυτή η κίνηση είναι να φέρω ένα λογότυπο. Μια που βρίσκομαι εδώ και είπαμε θα κινούμαστε fluently, δεν με εμποδίζει τίποτα, να επιλέξω το header, τη header περιοχή και Είτε να την κάνω edit για να βρεθώ εκεί, αλλά δεν υπάρχει καν αυτή η ανάγκη. Μπορώ να συνεχίσω να την επεξεργάζομαι από εδώ. Μες αν κλικάω δεύτερη φορά, θα δείτε και στο list view ότι είμαστε μέσα στο header. Παρότι βλέπουμε την blog home και επεξεργαζόμαστε και μπορούμε εις άξια να επεξεργαστούμε και τα blogs που βρίσκονται μέσα στο header μας. Το βασικό header template part που είναι αποθηκευμένο στα template parts. Ε, αυτό που θέλω να κάνω δεν είναι κάποιες μεγάλες αλλαγές. Θέλω να να ανεβάσω ένα site logo είναι μια διαδρος που μπορούμε να το κάνουμε, σχετίζεται με τα global styles μας, με μια έννοια ε, και δεν υπάρχει κάποιο τρόπος όπως θα περίμενε ακόμα, ε, ακόμα τουλάχιστον, κανείς να βρεθεί κάπου και στα styles γιατί έχει ένα νόημα να βρίσκεται εκεί. Ε, ανεβάζω λοιπόν ένα το δικό μου λογότυπο και θα, αυτό θα μας οδηγήσει, αν έχετε και εσείς μια επιλογή θα βοηθήσει και εσάς, θα οδηγήσει... Λαμποαλά ε, που λένε, pardon my... Ε, θα οδηγήσει σε κάποιες επιλογές. Βλέπω να, γιατί τα buttons μου σκεφτόμουν ότι θα είναι rounded. Και γιατί πιθανά ένα πορτοκαλίζον χρώμα θα αρχίσει να είναι κάτι που θα χρησιμοποιήσω σε διαφορετικά σημεία βλέποντάς το. Ε, έχω εισάγει κατευθείαν εδώ. Είμαι ακόμα στα styles. Ποτέ δεν ξεχνάω ότι μπορώ πάρα πολύ εύκολα να κλικάρω settings και είμαι κανονικά στο blog home ή τουλάχιστον στον editor και βλέπω τα settings ακριβώς του site logo εδώ. Θα μπορούσα να το μεγαλώσω λίγο, δεν το κάνω νομίζω ακόμα. Σχετικά καλό φαίνεται. Ε, δεύτερο πράγμα που μπορώ να κάνω, α, ε, επιλογή εδώ πέρα, αν κάνω save επίσης θα με ειδοποιήσει. Σημαντική είναι ότι θα το χρησιμοποιήσει αυτόματα ως εντικαρισμένο το option αυτό και ως site icon. Ε, το, τα site icon συνήθω είναι αυτά που εμφανίζονται όταν κάνουμε σελίδο bookmarks, οτιδήποτε. Ε, αλλά εμφανίζονται και πάνω στο tab του browser όταν βλέπουμε τα, τα sites ε, και σε πολλαπλέ άλλες εφαρμογέ πλέον και γι' αυτό πολύ συχνά θέλουμε να είναι ιδιαίτερα αρχεία και όχι τόσο απλά το ένα γραφικό ή όποιο αρχείο να βάσαμε για το site logo για ευκολία, συντομία προφανώς μια χαρά δουλειά κάνει Αλλιώ, για πιο επιμέρους δουλειά βλέπετε υπάρχει το option εδώ λίγο κρυμμένο ακόμα ε, να χρησιμοποιήσουμε τα site icon settings αν αυτό το αφήσουμε απενεργοποιημένο. Για το παράδειγμά μα, δεν με πειράζει. Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει και αυτό εδώ, μια που είναι και λίγο ύπουλα κρυμμένο. Ε, δεύτερη αλλαγή. Ε, μέσα στο group ε, που περιέχει πάλι το header μα και τα λοιπά δεδομένα του, υπάρχει δίπλα ακριβώ το site logo και το site title. Το όνομα του site, όπω το έχουμε δώσει από τι ρυθμίσει ε, στο dashboard του WordPress. Όσοι έχετε εικόνα προηγούμενη χρήση του WordPress, εκεί μόνο το δίναμε. Τώρα πλέον μπορούμε, επιλεγόντας το και εδώ, να το τροποποιήσουμε. Οπότε, να και το όνομα του site αλλά και της ομάδα μας, ή τουλάχιστον έτσι, στο concept λίγο αφηρημένο που διάλεξα εγώ, iDesign, ε, oh, τι θαύμα, τι τυχαίο. Ε, άρα εδώ έχει ενημερωθεί κατευθείαν και στις ρυθμίσεις. Αυτό είναι πια το όνομα του site μας και η καταχωρήση του σε search engines κτλ. Αν ε, αυτό ε, ήταν live και production site, όπως λένε. Ε, αλλαγή, λοιπόν, εδώ πέρα, προφανέστατα, από τις ε, χρωματικές επιλογές και διαφοροποίησεις που μπορούμε να κάνουμε. Μπορώ να έρθω να κάνω ακόμα κάτι και αυτό θα ήταν ε, αφού βρισκόμαστε στο header, έτσι κι αλλιώ, για να έχουμε μια εικόνα και να έχετε κι εσείς... Και συνήθως είναι ο δρόμο που ακολουθώ όταν έχω κάποια πορεία στο μυαλό μου, ε, για να αρχίσω να βλέπω πιο ολοκληρωμένα τα, όλα τα συστατικά και όλα μαζί. Ε, να δώσω στο group που περιέχει τα πάντα όλα μέσα στο header ένα background χρώμα, θέλω να το κάνω σκούρο, σκουρό χρώμα εκεί και έχουμε ήδη τα options από το theme palette που βλέπαμε προηγουμένως που σημαίνει ότι θα συνεχίσω να επιλέγω από εδώ έτσι διασφαλίζοντας ότι θα μετακυλεί ό,τι αλλαγή κάνω όταν κάνω στα global styles μου θα μετακυλεί σε όλα τα σημεία που έχω εφαρμόσει ακριβώς αυτά επιλογές από αυτή την palette ε, το τέξτ θα θέλω να είναι κάτι που διαβάζεται. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο αυτό το θέμα. Το ερώτημα ε, το αφήνω εκεί ε, ή μάλλον όχι, δεν το αφήνω ψέματα τελείως. Πάω ακόμα παραπέρα ε, να δούμε λίγο και στην τυπογραφία μας τι αξιοποιεί. Στο τυπόγραφη λοιπόν. Οπότε δεν βλέπετε, θυμίζω οπουδήποτε σε κάποια ομάδα τα options που περιμένετε να βρείτε κατευθείαν έξω εδώ όπως ε, font family ε, θα βρίσκονται με στελίτσες, κρυμμένα, άτιμα και να το font family μπορείτε να το τσεκάρετε και κλείνοντας θα το βρείτε να υπάρχει και εδώ. Και εδώ θα ήθελα να του πω ότι το site title θέλω να είναι ε, Russo One, ίσως λίγο μεγαλύτερα, είναι τα medium αυτά, large αυτά, πολύ μεγάλα, medium τα αφήνω προς το παρόν, δεν ξέρουμε το preview ακριβώς πως θα είναι αν το δούμε στο frontend, ε, δεν μου χρειάζεται παραmedium και εδώ, γιατί το άλλο είναι πάρα πολύ. Ε, I design λοιπόν, με, την, με το λογοτυπάκι μου, κάνω ένα ε, save εδώ, ή μάλλον όχι, γυρνάω γρήγορα και στο navigation, δεύτερο όχι, ε, που λέω. Θυμάστε πώ μπορούμε να το επεξεργαστούμε. Να, ακόμα ένα έμπρακτο δείγμα, ότι δεν χρειάζεται και να, ξαναβγώ, να μπω από την κατηγορία navigation και να μπω εδώ. Είμαι πάλι στο ίδιο σημείο, settings πολύ απλά αφού επέλεξα Navigation, τα settings για το Navigation. Σαδιακά δεν θα διακάδω χρειαστούμε Page List εδώ, δεν μπήκα για αυτό μόνο εδώ όμως, μπήκα μόνο και μόνο για να ορίσω λίγο ε, στα styles, ε, όχι τα χρωματικά, αλλά πάλι το, για που τα βλέπω μπροστά μου, το font family θέλω okay. και θέλω και εδώ να πω ότι είναι μάλλον inter λίγο πιο έτσι δυναμικά στεναρά mm. αν προτιμάτε ε, και κομπλέ είμαστε και και εδώ και να μια μεγάλη συνάθρηση ε, επιλογών που μόλις ε, δημιουργήσαμε επεξεργασιών που μόλις κάναμε από ένα και μόλις σημείο χωρίς να φύγουμε από αυτό το περιβάλλον με μερικά κλικ ολόγυρα icon θα μπορούσα να το σώσω και εδώ αν δεν το θέλω το site logo ως site icon site logo θα σωθεί title που έχει αλλάξει globally για όλο το site αυτά. Τα template part, επηρεάζω το header και τα global styles. Πολύ ωραία η λίστα αυτή. Με ένα ενδιαφέρον στο μεγαλύτερο από την αντίστοιχη λίστα επιβεβαίωσεων που βγαίνει στον βασικό επεξεργαστή περιεχομένων στα pages και posts. Που συνήθω με δύο save-save το προσπερνάμε. Εδώ, όσο είναι αρχή, ιδίω έχει ενδιαφέρον να τσεκάρετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ε, δεν έχουμε κάνει μεγάλε αλλαγέ ακόμα και πάω να κάνω αυτού. Τα styles είναι τα πρώτα που θέλω να επηρεάσω, γενικότερα. Επεξεργαστήκαμε πράγματα και για το header μας και θα δημιουργήσουμε ε, πιθανά και ένα νέο header πέρα από αυτόν. Ε, θα ήθελα όμως να δω πράγματα πάλι για ε, τα buttons μου τώρα. Ε, μάλιστα, όχι μόνο αυτό, αλλά θέλω στο... εδώ, στα, στην παλέτα μας, να αλλάξω αυτό το πορτοκαλί που ξέρω ότι θα διέπει όλα τα σημεία που εφαρμόζεται. Θα το κάνω μέσα μετά όμω για να είναι λίγο πιο σαφέ το γιατί, για, ώστε να ταιριάζει λίγο περισσότερο με. Όχι τόσο ψόφιο όσο φαίνεται εδώ, να ταιριάζει λίγο περισσότερο με αυτό που έχουμε εδώ στο λόγο που σαν κόνσεπτ έφερα. Ε, ώστε τα στοιχεία που θα αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε ακριβώς επειδή αυτό που θέλω να κάνω αμέσως μετά είναι τα headings να έχουν αυτό το πορτοκαλί το κάνω τώρα να δούμε δεν έχει τόσο μεγάλη ε, κοινότητα το ένα με το άλλο, συνάφια, χρωματική. Ε, επίσης τα buttons που θέλω να παραλλάξω προς αυτό. Ωπς, όχι σε επίπεδο text, αλλά σε επίπεδο background, το text παραμείνει λευκό. Βλέπετε, επιμένω να κάνω τις επιλογές μου και νομίζω ότι έχει πάντα νόημα αυτό από την παλέτα του theme. Ε, να αρχίσουν να ταιριάζουν λίγο περισσότερο είναι λίγο πιο άτονα από ό,τι θα τα ήθελα παρότι βλέπετε έχει μετακυλήσει όπου ήδη Χρησιμοποιούνταν αυτά τα χρώματα, αυτό το χρώμα, ε, οι επιλογέ, ή που βρίσκονται μάλλον headings και buttons, έφυγε η χρωματική επιλογή και τα διέπηκε αυτά. Ε, Καθώ επίση να επιλέξω και τα buttons ευρύτερα, γρήγορο τρόπο επίση είναι να γυρίσω στο style book και να πάω στα buttons button. Το χρώμα είμαστε OK, αλλά κάτω χαμηλά εδώ υπάρχει και το radius και θα το ήθελα τουλάχιστον 25. Για να αρχίσει να είναι η καμπυλότητα που θέλω, λόγω πάλι των φορμών που έλεγα, που λίγο αρχίζουν να έχουν μια αισθητική συνέπεια με το λογότυπο και όλα τα συστατικά μου. Κάνω ένα save λοιπόν στα styles μου και εδώ. Κλείνω πάλι το style book για να δω την σελίδα μου. Έχουμε εδώ ήδη button, έχουν εφαρμοστεί όλα. Άρα, τώρα αν αλλάξω σε κάτι λίγο πιο ε, κοντινό, το πορτοκαλίζουν αυτό το χρώμα. Έχω διασφαλίσει ότι μπορώ να το κάνω από ένα μέρος Πάρα πολύ χρήσιμο. Επιστρέφω λοιπόν στην κορφή. Δεν θέλω buttons, θέλω τα βασικά μου uh, colors, την παλέτα την ίδια και θα τροποποιήσω αυτό το πορτοκαλί σε uh, κάτι άλλο. Αυτό εδώ που είναι κάπως πιο κοντινό. Okay. Ίσως πολύ φωτεινό, αλλά κάπως πιο κοντινό με το uh, λογότυπό μου τουλάχιστον. Uh, Όποτε θέλετε μπορείτε να αλλάξετε εδώ και να έχετε επιλογή να... Uh, ε, μεταβείτε σε hue, σε saturation lightness, να κάνετε εκεί αλλαγέ αν κάτι είναι super duper light, όπω εδώ, και να αλλάξετε επιμέρους πράγματα. Δεν θα μείνω σε τόσο ε, ψηλό δουλειά. Θα κρατηθώ μακριά όσο μπορώ. Και... Οκ. Okay. Ίσως λίγο πιο ξεκάθαρο, πιο ευανάγνωστο. Ε, θα μου συγχωρέσετε να τρέξω να στο στήσω και θα μου συγχωρέσει ίσως και αυτό μου κάποια ημέρα ότι δεν τον άφησα να κάνει όλη την γραφική δουλειά που θα ήθελα να κάνει, τι να κάνουμε, έχουμε αυτά τα drives ε, και να πάλι που μπορώ ε, να κάνω γυρνώντα λίγο πίσω και μία πίσω πάλι στο Brow Styles, όχι Brow Styles αλλά το πολύ ωραίο zoom out και να αρχίσουμε να βλέπουμε που υπάρχει τι, και αν έχουν μετακυλήσει υπάρχουν σημεία τα οποία θέλουμε ε, κάτι να κάνουμε ακόμα. Βεβαιότατα κάτω κάτω, κάτω το βλέπετε μια σημεία, άρα όχι σημείο, το footer που και σε αυτό θέλουμε να κάνουμε ε, οπωσδήποτε κάτι. Θα ασχοληθώ με αυτά αμέσως τώρα. Ε, οπότε, φεύγω από τον Brow Styles και επιστρέφουμε στο normal μας view. Και καιρός να αρχίσουμε να αγαπάμε το Command Palette στην περιοχή αυτή εδώ επάνω που δεν αξιοποιήσαμε πολύ στα προηγούμενες παρουσιάσεις ακριβώς όμως συντελεί καθοριστικά στη δυνατότητα να έχουμε αυτό το free flow σε όλα τα μέρη, εργαλεία, τρόπους που θέλουμε να επεξεργαστούμε πράγματα ε, κλικ απλά εδώ λοιπόν ή Ctrl K όπως βλέπετε και τι μπορώ να κάνω, ξέρω θέλω να επεξεργαστώ το footer προφανώς θα μπορούσα για αλλιώ. Αλλά αν γράψω footer, να κατευθείαν το template part του footer. Δεν χρειάζεται να πάω patterns, template parts ή οπουδήποτε. Προφανώ σε σελίδα που είμαι αυτή τη στιγμή, το template, θα scroll κάτω και όπως βλέπω το header, θα βλέπω το footer και edit. Αλλά να η χρήση που αρχίζουμε να έχουμε, ούτε καν σκρολάρισμα. Ε, και είμαι στο footer. Είναι σαν να έχω μπει κανονικά από οποιοδήποτε άλλο δρόμο και επεξεργάζομαι το ίδιο το footer. Πάλι blog editor, πάλι έχω styles, αλλά έχω και. Ε, Όλα μου τα settings για blocks γιατί και ο footer περιέχει απλά blocks. Έχει μετακυλήσει ήδη και το λογότυπο μέσα εκεί σε εκπληκτικά κοντορευηθούλικη εκδοχή. Ας δεν πειράζει, δεν θα το χρησιμοποιήσω καν αυτό. Και πάμε να εισάγουμε λοιπόν ένα διαφορετικό ε, footer από κάπου. Ε, όλο το group λοιπόν με ό,τι περιέχει μέσα εδώ θα το ξεφορτωθούμε. Delete όχι το template part, έτσι μόνο τα περιεχόμενα, όλα τα περιεχόμενα, μένει αυτό το, σε αναμονή paragraph για να επιλέξουμε τι θέλουμε να βάλουμε σε αυτό και να πάλι η πανέμορφη μπλοκοθήκη, μπλοκοθήκη, πατερνοθήκη όπως λέω εγώ, blog inserter όπως λέγεται, προτιμήστε εσείς ό,τι θέλετε, Μέχρι στα patterns, λοιπόν, του 2024, που α, και γι' αυτό το εξιάζω καιρό τώρα, ε, βρίσκονται και επιλογές για footers, στην κατηγορία την αντίστοιχη. Ήδη έχουμε μεταχειλήσει οτιδήποτε από τα style του theme, τροποποιήσαμε μέσα στην παλέτα εμείς και βλέπουμε επιλογές. Ε, θα μπορούσα να πάω προς εδώ και να αρχίσω να συνθέτω κάτι. Θέλω να δούμε μια καινούρια δύο εδώ, πέρα από τα patterns που θα δούμε και του ίδιου του α, α, theme μας πάλι του 2024 που παίρνουμε σαν αφετηρία ακόμη. Κάτω εδώ θυμίζω πέρα από τα φιλτραρίσματα, τα πολύ χρήσιμα που έχουμε για τα patterns υπάρχει και η δίδοση πολύ γρήγορη για το pattern directory. Το καινούριο μέρος που μπορούμε να προμηθευτούμε patterns από το ίδιο το wordpress.org. Ε, Πολλαπλά κάνω κλικ λοιπόν εδώ. Πάμε να κάνουμε και αυτή την προσθήκη για πρώτη φορά και εδώ το pattern directory στην διάθεσή μας όλων Βρίσκεται στο extendwordpress.org, uh, εκεί που βρίσκαμε themes και βρίσκουμε και plugins. Patterns λοιπόν πλέον εδώ. Τα πρώτα που θα δείχνει στη λίστα και εμφανίζει ως curated όπως βλέπετε, ε, είναι όλα, μέχρι τώρα τουλάχιστον το μπορεί να αλλάξει σιγά σιγά, ε, του WordPress.org, του, του community, του στενού κύκλου του community του wordpress.org ε, και εδώ μπορείτε να βασιστείτε αρκετά ή ως τελείως άφοβα θα έλεγα μια που είναι σίγουρα ότι είναι δοκιμασμένα mm. στην εντέλεια και δεν έχουν ε, πειραματισμούς οι οποίοι θα κινδύνευαν να α, δη, δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα με κάτι άλλο ίσως. Ε, ίσως λοιπόν άλλοι χρήστε να το έχουν ε, αντιμετωπίσει πιο ελευθεριακά, να παίζουν πειραματιζόμενοι. Εδώ θα βρείτε τα πιο σίγουρα. Πολλά από αυτά θα αναγνωρίζετε υπάρχουν ήδη στο core ε, και τι να τα κάνουν, υπάρχουν σε κάθε εγκατάσταση ασχέτως το theme του WordPress. Αν η επιλογή μας όμως εδώ είναι να γυρίσουμε στο community θα δούμε και ανάλογα με popularity, newest και όλες τις συμμετοχές, ε, τα καινούργια ε, patterns που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες που απλά είναι, όπως και εγώ και εσείς μπορεί, ε, μέλη του community του WordPress.org και μπορείτε να ε, κατεβάστε, αφήσετε και εσείς δικά σας pattern να συμμετάσχετε ε, και εδώ. Ε, πολύ ενδιαφέροντα δείγματα και παραδείγματα που μπορείτε και εσείς ε, και να χρησιμοποιήσετε σε δικά σας projects αλλά και να τροποποιήσετε ή διερευνήσετε ανάλογα με το που βρίσκεστε για να δείτε τρόπου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στα blogs και να τα συθέσετε. Ε, θα ψάξω εγώ για footers για να δούμε πώς μετακυλούμε ένα από εδώ μέσα στο δικό μας και θα έχετε δει ήδη πολλαπλέ φορέ να βοσβήνει ένα μπλε κόπι εδώ πέρα. Ακριβώ έτσι, τόσο απλά. Ε, να, ένα ενδιαφέρον. Footer with gallery. Δεν, ε, ε, θα μπορούσαμε με την έννοια ότι έχουμε και πια δυνατότητα να ανοίγουν και τα ύμα τη. Ε, ε, κατευθείαν σε lightbox χωρίς να χρειαζόμαστε άλλα plugins αλλά θα πάω σε κάτι πιο απλοϊκό εδώ και δεν θα το κάνω copy κατευθείαν θα ανοίξω να κάνουμε ένα preview μπορείτε να δείτε για καθένα σε κάποιες συγκεκριμένες διαστάσεις ένα preview. Το συγκεκριμένο χρησιμοποιεί και ένα search form εδώ, βέβαια, να το φαίνεται. Αλλά για να υπονοήσει, επιδείξει, επικοινωνήσει οπτικά τη θέση ενό newsletter. Αυτό γιατί by default δεν έχουμε forms μέσα στο WordPress, το core, χωρίς plugins και τα λοιπά, που εύκολα μπορούμε να εντάξουμε. Ε, αλλά για να δείξει, να σηματοδοτήσει ότι εδώ θα μπει ένα newsletter, μια χαρά έχει χρησιμοποιήσει το μοναδικό που έχουμε διαθέσιμο, που είναι το search form. Ε, αυτό θα αξιοποιήσω, έχει και χώρο για το λόγο μας και έχει και πορτοκαλί πράγματα, αυτό με τράβηξε κατευθείαν. Ε, κάνω copy pattern λοιπόν τόσο απλά από εδώ, pattern copied. Ε, αν είστε μέλη μπορείτε να αποθηκεύετε και favorites για να τα ξαναχρησιμοποιήσετε, αν έχετε κάνει sign in. Και επιστρέφω απλά στον editor μου και εκεί ακριβώς όπου θα ήθελα να, εισαχθεί, να εισαχθούν μάλλον το περιεχόμενο που έφερα μέσα στο καινούριο paragraph που είχα εδώ. Και κάνω απλά ένα paste, control V, command V, ανάλογα με το που βρίσκεστε. Κατευθείαν θα εμφανιστεί λοιπόν εκεί το footer μα. Ε, τόσο απλά, το βλέπουμε λίγο stacked εδώ, δεν το βλέπετε απλωμένο. Γιατί έχουν, έχει columns μάλλον, και αυτά έχουν γίνει stacked επειδή έχω λίγο μικρότερη διάσταση που λέγαμε εδώ. Να το λοιπόν. Κόβει πολύ απλά από το ε, repository, από το directory των patterns. Τη θέση που θέλετε ε, να μπει σε σελίδα, σε footer, οπουδήποτε και έχετε ένα άλλο και να πάλι απόδειξη, επίδειξη μάλλον ότι προφανώς δεν πρόκειται για τίποτα άλλο παρά συνθέσεις, πολλαπλών ε, blocks με columns, groups ε, rows, όπως ξέρετε ήδη ότι μπορείτε να κάνετε ε, αυτό εδώ λοιπόν θα είναι όχι ένα image απλά αλλά το site logo, άρα μπορώ να κάνω delete και να αρχίσω να τροποποιώ και πάνω από την παράγραφο ακριβώς να του πω add before my paragraph orgo slash ε, site και να το site logo έρχεται κατευθείαν γιατί γνωρίζει ποιο είναι το έχουμε εισάγει ήδη σε άλλο σημείο δεν το θέλουμε τόσο τεραστιώδες ξεντάρει και εδώ νομίζω θα είναι ok ε, πάλι επιλογές από κάτω για το αν θέλουμε κάτι άλλο να χρησιμοποιήσουμε ένα δουλεύει ο site icon το έχει κάνει ήδη ή να οδηγεί στο home ή όχι. Ε, μια χαρά είμαστε και πάω να κάνω τα. επειδή το έχουμε φέρει από κάπου ε, αλλού, την άλλου χρήστη, πολύ απλά, όλο αυτό το pattern, προφανέστατα δεν διέπεται από τι χρωματικέ παλέτε του Θήμα, που μέχρι τώρα θυναθροίζουμε σε ένα σημείο εμεί, πολύ προσεκτικά. ακριβώ για να μην έχουμε να τρέχουμε σε επιμέρου μέρη και να αλλάζουμε. Έρχομαι λοιπόν κατευθείαν στο group που τα περιέχει όλα και στα styles του, και έρχομαι στην αποδόμεριά γιατί σίγουρα αυτό το background από ό,τι το βλέπω δεν ανήκει στην παλέτα μας. Ε, παίρνω το σκούρο λοιπόν ε, της παλέτας, χρώμα που είχαμε, είχαμε και τα πορτοκαλιά παρότι κοντινά, ναι είναι και αυτά όχι το δικό μας που είναι πιο φωτεινό και έντονο, δεν ξέρω ποιο προτιμάω, αλλά προς το παρόν πάω ε, με το flow όπως λένε. Τα social ε, icons που έχουμε εδώ, ε, προφανώς, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάποια πιο συγκεκριμένα, όχι τρίμπλη, ό,τι θα είχε νόημα για ένα δημιουργικό γραφείο ομάδα που υποτίθεται ότι είναι το site μου. Ε, θα αρκεστώ προς το παρόν να σιγουρέψω και εδώ ότι έχουν τον χρωματισμό, τον σωστό, και το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει α, και για την φόρμα μας, Και α είναι search form, πολύ χρήσιμο που υπονοεί ότι ε, είναι ένα placeholder για ένα newsletter. Ε, ή για μια, ένα σύντομο contact form. Ε, τα headings που βλέπετε ήδη αξιοποιούν, έχει μετακυλήσει εδώ τα, τα global styles για τους headers μου, οπότε είναι Russo One, η τυπογραφία που θέλαμε, όπως και το γενικό ε, κείμενο που υπάρχει εδώ, ακολουθεί το body text. Κάνω ένα save εδώ και μόλις έχουμε τροποποιήσει και το template part footer. Δεν έχουμε ξαναδεί καν την πλαϊνή επιλογή μενού του site editor. Δεν χρειαστεί να βγούμε καθόλου, κινούμαστε διαρκώς εδώ. Και εδώ πάλι με κλικ και απλά γράφοντας blog, γιατί την blog home θέλω να ανασύρω, τόσο απλά απόσπασμα του ονόματο σελίδα και απλή από ό,τι θα δούμε, αλλά ε, και template και template part θα μας ανασύρει ε, όσα έχουν αυτό το όνομα και μεταπηδώ από το ένα στο άλλο πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν γίνει αλλαγέ λοιπόν εδώ, για να μην σα καταλήγει αυτό το τεράστιο σκολάρισμα. Πάω για λίγο για το Brow Styles preview μα. Ελείψη καλύτερο ονόματο. Και να όλο πώ μοιάζει αυτή τη στιγμή. Προφανώ θέλω να αλλάξουμε τελείω όλα τα περιεχόμενα που έχουμε εδώ, ώστε να ταιριάζουν με το σκοπό του site που λέγαμε. Αλλά να πώ που βρισκόμαστε ε, τούτη την ώρα. Προφανώ, άμα θέλετε, κάνετε οποιαδήποτε στιγμή και το view site σα για να εντοπίσετε εδώ ίσω με ακρίβεια. Μεγέθη που μπορεί να έχουν αλλάξει Αυτό εδώ θα το εξορτωθούμε έτσι και αλλιώ Και δεν μας απασχολεί τόσο Οκ okay. ε, Αλλά το uh, site uh, Title Βλέπουμε ότι είναι ήδη μικρό Και φεύγοντας από τα Styles και πηγαίνοντας πάλι τόσο απλά uh, Στα block settings uh, Πάμε να δούμε πως μπορούμε να το μεγαλώσουμε στο medium, στο large Νομίζω θα είναι τεράστιο πλέον Και κάνω ένα γρήγορο preview για να είμαστε σίγουροι, δεν είναι τόσο τηλε... απόλυτο να είναι τεράστιο. Ε, το είναι τόσο 100% το preview που έχουμε εδώ μέσα στο WordPress, αν και έχει και πολύ καλά χαρακτηριστικά. Θυμίζω ότι πάντα στο view ή preview tab αυτό που έχουμε, έχουμε by default καρισμένο τον desktop, αλλά μπορείτε να επιλέξετε πάρα πολύ χρήσιμα να προσωμιάσετε σε διάσταση τουλάχιστον πώς θα δείχνει τα περιεχόμενά σας, αν αναδιπλώνονται κάποια, όπως κάνουν τα columns, σε tablet ή και σε mobile. Και θα δείτε εδώ επίσης το άλλο καλό, ότι τα περισσότερα patterns, ιδίω αυτά που χρηματίζονται σε columns, και όχι μόνο όμως, μετατρέπονται πάρα πολύ εύκολα, είναι πολύ responsive και προσαρμόζονται εύκολα. Και να, και το mobile menu που εμφανίζεται by default. Παρ' όλα αυτά δεν θα είναι τα περισσότερα ή όλα τα πράγματα, στο 100% preview είδαμε ότι το site title ήταν πολύ μεγαλύτερο από ό,τι θα θέλαμε. Όλοι οι τρόποι επιλογών πάντα είναι διαθέσιμοι μέσα από το list view όπου θέλουμε και μέσα στο row αυτό σε group μόνο του βρίσκεται ε, το iDesign το οποίο εγώ θέλω να αλλάξω. Το site ε, title δηλαδή, που θέλω να του ε, δώσω μια άλλη τιμή. Το large είναι τεράστιο, το medium είναι μικρό. Θέλω κάτι ενδιάμεσα. Αν θέλω λοιπόν λεπτομέρεια, θυμίζω πάντα τα sliders εδώ. το... Ε, δεν είναι αυτό το όνομά του. Τώρα το λέγει ο site πριν το κλικάρι, το set custom size, ναι. Ε, είναι ε, αυτό που με αφήνει να βάλω τι δικέ μου επιλογέ ακριβώ όπω θα ήθελα. Και αν πάω σε ένα. Ε, Τέσσερις να μου okay. κάνω ένα save και ένα άλλο save. Θα το δούμε μετά. Δεν θέλω να σα πρίξω εδώ. Και. Όχι, προ το παρόν είμαστε μια χαρά έχουμε κάνει λοιπόν όλο αυτό τον, το συνολικό κομμάτι αλλαγών ε, μια που ασχοληθήκαμε με header και footer πάω να δημιουργήσω και έναν εναλλακτικό header και το κάνω αυτό ε, για πρώτη φορά από την normal 2 εδώ αν και θα μπορούσα να το κάνω και από εδώ πέρα από συγκεκριμένα ονόματα με στο command palette θα δείτε ότι μπορείτε να επιλέξετε ε, συγκεκριμένες Εντολές, όπως π.χ. patterns και άρα να βρεθείτε κατευθείαν στη δυνατότητα εδώ ε, της ομάδας patterns και πάλι σαν να είχαμε πάει από το βασικό μενού, προηγούμενο μενού, από εδώ δηλαδή, ε, μέσα από το design μου στο patterns. Πάλι με το ε, command palette τόσο εύκολα βγήκα μόνο και μόνο για να το δείτε αυτό δεν χρειάζεται καν να βγούμε έξω και να πάμε παραπέρα ε, μέσα εδώ θέλω να ασχοληθώ πάλι με template parts και να δούμε και να θυμίσω και τη δύο εδώ που έχουμε να δημιουργήσουμε ένα δικό μας π.χ. header κάνω ένα κλικ εδώ και κάνω ένα create a new template part και είναι header αυτό σημαντικό να το τσεκάρετε εδώ για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο area του header και θα το πω uh, header big έχουμε ήδη δυνατό Header big γιατί θέλω να έχει uh, πολλά άλλα περιεχόμενα ή τουλάχιστον κάτι μεγάλο θεαματικό πιθανά ένα cover. Κάνω ένα create λοιπόν εδώ. Οκ okay, και κατευθείαν εξεργασία πάλι στον κοινό block editor και um, το header big τι θέλουμε να έχει μέσα. Θέλω να προσθέσω λοιπόν εδώ κάτι πάλι από τις επιλογές μας τις βασικές σε patterns και αντίστοιχα εδώ την ομάδα headers και έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες έρχονται εδώ μαζί με το 2024 να μία και αυτή είναι που θέλω να χρησιμοποιήσω ένα κλικ λοιπόν και να που βρισκόμαστε θα έρθω να κάνω γρήγορα τις τροποποιήσεις που θέλω και εδώ ε, ίσως εδώ μας παίρνει να πάμε στο 80 μας και εδώ σαν μπορείς να κοπιάρουμε τα styles και να τα φέρουμε, να κάνει ένα πρόβλημα. Εδώ έχουμε επίσης το navigation και μην έχοντας αλλάξει global το navigation, να από πάλι θα χρειαστεί να έρθουμε εδώ για να του δώσουμε ε, την τροποποίηση που θα θέλαμε, τυπογραφία, αν δεν υπάρχει, το font family, επιλογή και μετά αμέσως να του πω ότι θέλω όντω να είναι inter και εδώ ακριβώς πάλι τυπογραφία, στον family. Okay. Θυμίζω πάντα μπορείτε να κάνετε reset τα πάντα όλα. Αν έχετε αλλάξει πράγματα, οπότε δεν φαίνεται αυτό. Ε, αν έχετε αλλάξει πράγματα σε κάτι, στατικαρισμένα θα σα βγάζει ένα reset δίπλα και μπορείτε να κάνετε reset all όποτε χρειαστεί. Ε, και η αλλαγή που θέλω εδώ είναι η διπλή αλλαγή του να είναι 1-4 που το έκανα και προηγουμένω και ε, ρούσο, αλλά όχι ε, bold που μάλλον είναι, αλλά θα είναι bold medium. Ναι, για να διαβάζετε καλύτερα. Ε, επίσης, να σιγουρέψω ότι είναι link, όπως είναι link να μην έχει μαύρο χρώμα, θα μπορούσε να έχει λευκό, γιατί όπως μαντέψατε πιθανά σωστά και εδώ, μέσα στο row, που τα περιέχει όλα αυτά εδώ, την κορυφή των επιλογών μου, πάνω από ένα cover που βλέπετε ότι υπάρχει όντω από κάτω. Ε, και θα αλλάξουμε και την εικόνα του cover, να αρχίσει να μοιάζει με κάτι που ταιριάζει με το concept μας, να παίρνουμε έμπνευση ο παντού, βοηθάει πάντα να εντάσσεται υλικά που σχετίζονται με ό,τι θέλετε. Ε, εδώ έχω πολλαπλές επιλογές που μπορεί να ήθελα. Θα κινηθώ σε κάτι απλό αυτή τη στιγμή και μπορούμε να το παραλλάξουμε μετά. Select και έχουμε μια επιλογή ήδη. Και εδώ επάνω στο row που έλεγα θα ήθελα το background να είναι επίση το σκούρο από, τη, από το palette του Ε, Και το ίδιο θέλω να ισχύει μέσα εκεί, μάλλον το αντίθετο για όλο το text. Οπότε και το navigation εμφανίζεται με αυτό το text. Ε, και το ε, iDesign ε, logo που έτσι κι αλλιώς το είχα ορίσει ως link να έχει αυτό το χρωματισμό ε, το ρόλο το ίδιο είναι που έχει μάλλον και κάποιο padding όπως βλέπετε ναι το bottom αρκετά μεγάλο γιατί να το θέλω τόσο αν δεν το θέλω και μηδενικό πάλι όμως μπορεί να το θέλω κάτι ανάμεσα στα συστημές που μου βγάλε 0.5 ή 0.5 Rems είναι ok και θα προχωρήσω με αυτά ε, αφού πάω και κάνω και μία ακόμα αλλαγή εδώ να το αρχίσουμε να το στυλιζάρουμε το πράγμα δεν θα σας ταλαιπωρήσω με καθυστέρηση νομίζω απλά δείχνω πολλαπλές επιλογές σε διάφορα μέρη και γιατί να μην αξιοποιήσουμε και τα πολύ ωραία duotons που έχουμε εδώ ε, απλά δίνοντας π.χ. στο highlights να μην έχει το Βλέπετε, δεν το έπαιρνε. Δυστυχώ αυτό δεν συνδέεται ακόμα. Και δυστυχώ ε, όποιος σκέφτηκε και γιατί δεν το κάνει global, αυτό για να ισχύει όλα τα duo που μπορεί να αξιοποιήσει, έχει δίκιο. Δεν γίνεται δυστυχώ ακόμα μέσω των, ε, των ε, palettes, των styles, των global styles ε, να τα αλλάξουμε. Από εκεί υπάρχουν ε, του κάθε style, θα δούμε έναν τρόπο μπορούμε να το καταφέρουμε. Αλλά προς το παρόν για, τους, ε, για τη χρήση μα είναι OK. Σχετικά, οκ. Okay. και επίσης λίγο τελευταίος έλεγχος για το cover αυτό το ύψος. Βλέπετε ότι είναι ορισμένο ως viewport width. Ε, θα μπορούσε να είναι, και θα ήταν πιο λογικό να είναι viewport height. Θα σας πω γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχει ένα, κάποια μπαγκάκια σε κάποια previews. Αλλά μια χαρά λειτουργεί και έτσι. Το αφήνω προς παρόν εδώ και αν θελήσουμε κάτι, πάντα μπορούμε να τα αλλάξουμε. Header big λοιπόν, καινούριο header που μόλις δημιουργήσαμε έξοχα και επιστρέφω χωρίς να βγω πάλι από εδώ στην Blog Home, γιατί ήρθε η ώρα επιτέλους να αρχίσουμε να συναθροίσουμε περιεχόμενο που να εξυπηρετούν το σκοπό μας. Αυτό που θέλουμε να φανεί. Θα είναι μια συνάθρηση πάλι, όπως είναι ε, και του 2024, στην Blog Home, σε ένα template, γιατί ξαναλέω ο πρώτος μας σκοπός είναι να φτιάξουμε ένα theme. Και ως theme μόνο έτσι μπορεί να φέρει στις σήματα για να τα δείχνει σε κάποιον χρήστη με το που κάνει activate install και activate το theme. Δεν έχουμε αλλάξει το header μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το άκουσα. Μέχρι εδώ έφτασε η φωνή και πάω να κάνω κατευθείαν επιλογή header και κλικ εδώ replace header Να το καινούριο header που θέλουμε κλικ και το header big έχει πάρει τη θέση του πλέον. Τώρα είμαστε πολύ πιο έτοιμοι να αρχίσουμε αφού κάνουμε ένα τελευταίο preview, να ε, αλλάζουμε περιεχόμενα. Να δούμε λίγο και αυτό το header. Οκ, okay, αρκετά normal. Ίσως μεγάλο και πάλι το logo. Ίσως πιο σημαζεμένα, αν τα θέλαμε επίση. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Τέλεια. Επιστρέφω στο site editor, πάμε για τα περιεχόμενά μας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το συνολικό group βρισκόντουσαν ομαδοποιημένα όλα τα υποgroups, θα τα πούμε έτσι, όλες οι επιμέρους ομάδες ε, των patterns που ε, έχουμε εδώ, τα patterns μάλλον που έχω, συναθρίζονται στη σελίδα αυτή. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι μας κάνει από αυτά. Αυτό το πρώτο με τον τεράστιο τίτλο δεν το θέλω, ιδίω ερχόμενο μέσω μετά από εκεί. Ξαναλέω όλα αυτά τα options, ε, το τι θέλετε, δεν θέλετε. Εξυπηρετεί να έχετε ένα γνώμονα του τι, ένα μικρό concept που λέγαμε, για να μπορείτε να φιλτράρετε. Θέλω ε, ένα τέτοιο group εδώ το οποίο θα δείχνει λίγο κάποια πράγματα για τα service αμέσως μετά ώστε να τραβήξουμε να δει ο ένας χρήστης κάτι. Κάνω κλικ εδώ ε, για τα headings πρώτα απ' όλα γιατί βλέπετε ότι με το ε, 24, 24 theme έρχεται και η δυνατότητα να έχουμε δύο λογιών ε, headings. Ε, με αστερίσκο ή χωρίς αστερίσκο. Okay. Χρήσιμο, ενδιαφέρον, ωραία, αρταστικό αστερίσκος, ε, δεν τον θέλω όμως εδώ. Θα τον αφήσω σε αυτά εδώ για να μου θυμίζει να βάλω κάποια icons εδώ. Ε, Αμέσω μετά. Πάω να δω λίγο το group που τα περιέχει όλα και να πόσο χρήσιμο τώρα να ονοματίσουμε και κάποια από αυτά τα groups. Ούψ, ακριβώ μπροστά μου ήρθε. Να το rename. Θα φύγω από τη μέση αμέσω μετά. Και θα το πω services για να θυμάμαι ότι είναι το service. Και μάλιστα service το πήρα ακόμα καλύτερο. Το έχω ξανασώσει έτσι ή ε, είναι ένα όνομα που χρησιμοποιώ έτσι κι αλλιώ. Και χρήσιμο. Ε, service stop λοιπόν, γιατί πάντα υπάρχει μια διπλά, διπλή ανάγκη εδώ να έχει κάποια συνάθρησή του. Ε, θα βάλουμε και κάποια λίγο καλύτερα εικονιδιά και εδώ να τα είναι Colors Και δεν θα χρειαστώ βέβαια τα τόσα πολλά. Δεν θα χρειαστώ πέρα από την πρώτη, ε, το πρώτο columns block από ό,τι φαίνεται εδώ. Με τα πρώτα τρία columns που έρχεται. Το δεύτερο, δεν το θέλω εδώ. Και κάνω απλό delete. Ε, και από delete θα μπορούσα, αλλά για απλό delete στο πληκτρολογιό σα backspace. Και έχει φύγει. Αρχίζει να έρχεται το service έτσι, κάπω όπω νομίζω θα μα εξυπηρετήσει. Έχει κάποιε αποστασούλε εδώ τεράστιε που για κάποιο λόγο. Ε, υπάρχει κάποιο padding που φανά μεγάλο, μεγαλύτερο από ό,τι θα θέλαμε, τεράστια αυτή η απόσταση, δεν πειράζει. Οκ. Ε, okay. Και πάμε σε ένα επόμενο, το Service είδαμε τι ρόλο θα παίξει, αυτό εδώ θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του κάτι πιο απεικονιστικού, ε, συμπληρωματικού του Services, ε, αλλά κάτι πιο απεικονιστικό, θα το πετάξω όμως. Delete. Ε, και θα δούμε κάτι αντίστοιχο για άλλο μετά, εδώ έχουμε ήδη και Τίτλο και είναι τα Testimonials, Οκ, okay. έχει placeholder για εικόνα, δεν οφείλουμε να τη βάλουμε. Δεν θα εμφανίζεται στο front-end. Καλή ιδέα να έχουμε ένα ή πολλαπλά testimonials εδώ. Κάπου θα το χρειαστούμε, πιο χαμηλά πιθανά. Κάτι που δεν χρειαζόμαστε με τίποτα είναι ακριβώ αυτό. Ε, τα articles που εμφανόντουσαν, το group που υπήρχαν, τράβαγε για τα άρθρα μα για να έχει ένα μέρο να το δείξει. Μονοσέλιδο, το site που φτιάχνουμε. Δεν θέλω. Posts ούτε εκεί θα με οδηγήσουν σε, σε άλλε σελίδε. Ε, το πετάω λοιπόν και αυτό ουπς από εδώ delete ή απλό delete θα μας ειδοποιήσει γιατί περιέχει και ε, query loop να είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε να πετάξουμε, να είμαστε απόλυτα βέβαιοι και ένα call to action, σε, ίσως σε λάθος χρώματα αλλά που θα θέλω να το χρησιμοποιήσω, ακόμα και αν δεν θα είναι ο σκοπός κάποιο sign up αλλά το call για το contact, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και εδώ ε, με ενδεικτικά μια φόρμα, ακριβώς για να μην επιβαρύνω προς το παρόν το theme μου με την αναγκαιότητα να χρησιμοποιήσει plugins, μια που στο core δεν έχουμε ε, forms που μπορούμε να εισάγουμε εκεί, ε, contact forms και τα λοιπά. Και ακριβώς αυτό το ρόλο θα παίξει, οπότε ένα call για contact us είναι εδώ. Mm, Ωραίο, αυστηρίσκωσε αλλά δεν χρειάζεται και εκεί. Ε, έτοιμο και αυτό λοιπόν και... Ε, πιο έτοιμο, αν πάω και το, το σου. και αυτό, rename, σε contact CTA το λέω μια που αυτό είναι ο ρόλος που έρχεται να παίξει αυτή τη στιγμή ε, τι ωραία έχουμε ό,τι θα θέλαμε λοιπόν από εδώ και χρειάζεται να εμπλουτίσουμε απλά ε, το συνολικό group που τα περιέχει τα πάντα όλα και είναι χρήσιμο συνήθως να υπάρχει αυτό ε, Ιδίω όταν μιλάμε για template και τα έχουμε πακετάρει όλα μέσα εκεί ε, για τα options που έχει ένα group και μετακυλεί ε, σε υπόλοιπα όπως το αν τα inner blocks ακολουθούν το content, width ή όχι, και αραιώσεις μεταξύ του κτλ. Ε, γιατί να μην το κάνουμε και αυτό, ένα rename και όλα το είπαμε, άρα μπορώ να το πω μια χαρά όλα και εδώ, ή αν θέλετε κάτι πιο σπάνιο ε, πρέπει να το ονομάσουμε και όλα. Ε, δεν έχει σημασία η ονοματολογία που δίνουμε εδώ. Α, να το όλα λοιπόν ή όλα. Ε, ε, group μας που περιέχει τα πάντα, όλα μέχρι στιγμής πάμε να αρχίσουμε να εμπλουτίζουμε με ό,τι άλλο χρειάζεται ή θέλουμε και ταιριάζει να συναθρήσουμε εδώ. Ε, services service stop λοιπόν και γιατί όχι να μην πάμε με τον πολύ καλό δρόμο and after ακριβώς. Κάτι παραπάνω δεν θα είναι παράγραφος αλλά είμαστε έτοιμοι να κάνουμε στην πλοκοθήκη μας ένα ή πατερνοθήκη αυτή τη στιγμή αυτό θέλουμε ένα add και να ψάξω να βρω ε, στην about ή στη feature περιοχή κάποιο pattern να βολεύει είτε αυτού, είτε η μετροποποίηση να αξιοποιήσουμε εκεί. Ε, να ένα offset, όχι το offset gallery, παρά είναι πολλά, αυτό το διπλό κατευθείαν κλικ και θα έχει σαχθεί όπου το ανέμενε με το after, all, ή ε, before που μπορούμε να επιλέξουμε, insert after, insert before, ok πάω γρήγορα γρήγορα να του, ίσως είναι λίγο μεγάλη στις εικόνες αλλά why not, πάω γρήγορα να φέρω υλικά που να προσωμιάζουν λίγο να ταιριάζουν με το concept μας, να είναι λίγο πιο αρμονικά και έχουμε τέτοια υποθέτω εδώ ναι. και θα φέρω προς το παρόν Προτείνω πάντα να το κάνετε αυτό. Είναι, δίνει τεράστιο βοήθημα να έχετε πάνω κάτω υλικά που ταιριάζουν με ένα concept και να σα πηγαίνουν όλα μαζί κάπου, να συνάδουν. Ε, μια χαρά λοιπόν. Α πούμε ότι εδώ είναι το νέο τρόπος τρόπο προσεγγίζει η ομάδα, σχεδιαστική την μελέτη για το πώ να σχεδιάσει πράγματα και ακόμα κάτι ενισχυτικό εδώ. Replace ε, και πιο κοντινό, άμεσα αυτή τη στιγμή. Αν χρειαστείτε ε, images από κάπου και δεν έχετε εύχερα ή πρόχειρα, πολλά μέρη online, unsplash.com, ξεσπλάς δηλαδή, unsplash.com και pexels.com, θα αφήσω λινκάκια κάπου. Ε, το πιο χρήσιμο για να αξιοποιήσετε, κάποια από τα πιο χρήσιμα για να αξιοποιήσετε. Ε, κάνω select και αυτό. Οκ, okay. και είμαστε ω εδώ έτοιμοι και προχωράμε. List Ιού για να δούμε λίγο ε, τη συνάθρηση που έχουμε εδώ. Θα μπορούμε να βάλουμε και ένα title κάπου. Αυτό είναι και τεράστιο. Δουλεύω σε πιο στενό χώρο εγώ, οπότε τα δείχνει όλα λίγο πιο συμπιεσμένα από ότι στην πραγματικότητα θα είναι. Οκ, okay. τουλάχιστον σε τεστ το περιβάλλον και θυμίζω μπορώ να κάνω πάντα και ένα preview. Mobile όπου να πάλι που γίνεται μονόστιλο και προσαρμόζεται ικανοποιητικά αν μη τι άλλο. Θα όντας εποχή για το uh, WordPress, έρχομαι να κάνω ένα rename ε, και σε αυτό και θα το ονομάσω feature αν και μάλλον ε, θα οδηγούμε ο, το navigation που θα χρησιμοποιήσουμε αμέσως θα οδηγεί ακριβώς σε αυτούς τους τομείς δεν θα πηγαίνει τόσο παριθμητικά σε όλους αλλά στην αφετηρία κάποιας ενότητας. Ε, μετά τα features λοιπόν έχουμε το testimonial ίσως πολύ κοντά, κάτι θα ήθελα ανάμεσα σε αυτά τα δύο και πάω κατευθείαν μετά ακριβώς, before, πριν το testimonial να εισάγουμε εκεί κάτι, γρήγορα-γρήγορα πάλι στα patterns ε, και κάπου εδώ έχουμε νομίζω πάλι στα featured αλλά και σε άλλα μέρη πιθανά να το συγκεκριμένο που έλεγα, το full screen image που είναι και πάραλαξε επίτόπου, και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και κάτι πιο απλοϊκό από εδώ, ε, δεν πλατιάζω, κλικ κατευθείαν, μα θα κάνει for now. Είναι ένα cover, έχει έρθει όντω μεταξύ, εκεί που το ήθελα, όχι μεταξύ με Uber ήρθε, ε, είναι εδώ λοιπόν και ε, μπορώ να το επιλέξω και να τροποποιήσω κατευθείαν και εδώ replace, το γραφικό που περιέχει. Ε, και ας έχουμε πάλι την ομάδα μας εδώ, έτσι να δίνει ένα έτσι, περιβάλλον πιο εμψυχωτικό και εμψυχωμένο. Οκ. Okay. Κάτι τέτοιο ας πούμε. Save. Και όλα είναι υπέροχα. Αν επίση πάμε γρήγορα και κάνουμε και την αλλαγή την αντίστοιχη που κάνουμε ίσω στο header και όχι με overlay, το cover image πολύ σημαντικό. Έτσι το cover μάλλον block που περιέχει image έχει πολλά πολλαπλέ άλλε δυνατότητε. Θυμίζω γρήγορα ότι και τα groups πλέον έχουν τη δυνατότητα να έχουν background image καινούρια feature στο X4. Απλά δεν έχουν κανένα από τα φοβερά πανέμορφα και ενδιαφέροντα options που έχει ένα cover ακόμα block ε, να έχει δηλαδή ένα overlay με συγκεκριμένη διαφάνεια και μπορείτε να επιλέξετε και τι χρωματισμού θα είναι ok ζωντάνεψε μόνο του μια χαρά είμαστε εδώ και ε, duo tone όπως πάω να κάνω τώρα πάλι για να το φέρω ε, εκεί ακριβώς που ε, θέλω και να πάλι η χρησιμότητα του να έχω αποθηκευμένα στα ε, στα του στο θήμου, ε, στην παλέτα μου τα χρώματα αυτά. Κάτι αρχίζει να ενιοποιείται. ενοποιείται και ενοποιείται εδώ. Ε, πολύ γρήγορα πάει μετά στο testimonial αυτό. Μπορεί και να μην είναι προβληματικό. Πάμε να δούμε τι άλλο θέλουμε να εντάξουμε. Το cover είναι cover. Δεν χρειάζεται να το περιγράψω ως κάτι. Έχουμε contact ήδη. Θα θέλαμε κάτι με about και θα το θέλαμε πιθανά ακριβώς μετά ή Ναι, να έχει φανεί πρώτα το cover αυτό. Adapter λοιπόν. Και ένα καινούριο about κάπου εδώ μέσα υπάρχει και επιλογή. Να meet our team. Ε, ok, for now. Γιατί όχι, δεν θα είναι κακό. Κλικ εδώ. Όπου και να έχουν βρεθεί κατά λάθο ε, όλα αυτά, όλα αυτά ε, μπορείτε να κάνετε κλικ και να μεταφέρετε όπου θα θέλατε, έτσι. Ε, αν έρχεται σε λάθος μέρος το features ή ό,τι έχουμε εισάγει. Ε, team members, α, είχε ήδη όνομα από την πατερνοθήκη uh, μας. Πάρα πολύ χρήσιμο και αξιόλογο και ήρθε κατευθείαν από κάτω. Ναι, κάνει μια ωραία ενότητα η ομάδα μας και εδώ απαριθμούμε τα oh, τυχαία ακριβώς. Τέσσερα πρόσωπα υπάρχουν και εδώ, ok. Ε, ε, κάνω ένα γρήγορο, ε, κάνω πλήρε ε, scale και εδώ φέρνω κάποια α, ε, faces εδώ, δεν κοίταξα καν πόσους και ποιους έχουμε το κάνω γρήγορα όμως και ελπίζω να μην παρεξηγηθεί κανείς πώς να είσαι πολύ correct δεν είδα καν τα ονόματα τα φέρνω παρόλα αυτά ε, άλλη χρήσιμη ε, α, τροφοδότηση εδώ ότι όλα αυτά τα faces που βλέπετε εδώ είναι AI generated θα βρείτε AI generated human images πάρα πολλά Κρύπη θα μου πει κάποιο. Δεν μπορώ να πω όχι. Χρήσιμο. Δεν μπορώ να πω επίση όχι. Μια που δεν αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε ε, πραγματικά πρόσωπα. Ε, μου πεις Είναι καλό αυτό, δεν το χρησιμοποιούν οι εταιρείε που σου λένε τη support. Και βλέπεις εικόνε και λε: Υπάρχουν αυτοί. Όχι, δεν υπάρχουν. Είναι άλλοι τύποι. Ε, θα δοκιμάσω και εδώ και ίσω το μεταφέρουμε πιο πέρα, ίσω είναι και πολύ υπερβολή να κάνω το Duo Tone ή, μια που βρισκόμαστε σε Image ε, πολύ απλά, να ε, υπερβάλλω με το Border Radius, έτσι ώστε να έχουμε κάτι σχεδόν στρογγυλό, ή να πάω και τελείως στρογγυλό, και να δούμε πώς φαίνεται και αυτό και να δοκιμάσω και ε, πάλι το Duo Tone αυτό, μπορεί να υπερβάλλω παντού, δεν χάνω τίποτα, μπορούμε να το ξεκάνουμε μετά όποτε θέλουμε. Ε, φέρνω και τα υπόλοιπα. Και μπορεί να το κόψω αυτό για να μην βλέπετε. Δεν πρόσεξα τι ήταν το όνομα. Δεν έχει σημασία, υποθέτω. Και γιατί τα φέρνω έτσι. Και δεν κάνω όλε τι αλλαγέ εδώ. Πολύ γρήγορα option που υπάρχει πλέον και μπορεί να μην το έχετε αξιοποιήσει επαρκώ ή χαρή επαρκώ όπω θα έπρεπε. Επιλέγοντα ένα από αυτά τα images που έχει κάποια styles, μπορώ να κάνω copy styles. Και ναι, μπορώ να κάνω και το επόμενο. Το pay styles. Ε, θα χρειαστεί δικαιώματα, ίσω. Ε, επιτρέπεται, Και να κατευθείαν πω εισάγω πάρα πολύ γρήγορα τα υπόλοιπα image που θα ήθελα. Ελπίζω δεν είναι ο Ιβάν αυτό. Όχι, είναι η χέρια, Πολύ ωραία. Και μπορώ να συνεχίσω να κάνω pay σε αυτά τα styles. Προφανώ θα μπορούσα να τα κάνω και με τελείω άλλη οδό. Να κάνω σε ένα column ό,τι ακριβώ θα ήθελα και να κάνω duplicate. Ε, αλλά να πάλι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ένα λόγο να ε, χαμογελάμε. Πολύ ωραία. Έχουμε και τα team members μας σε αυτό το απλοϊκό preview. Ε, ώρα να κάνουμε κανένα save. Μήπω πέσει κανένα κεραυνό, πε κανένα σερβερ ολόκληρο και χάθει κάτι. Όχι, εντάξει, δεν είναι το θαύμα των θαυμάτων που φτιάξαμε εδώ. Βλέπετε, άμα φύγω λίγο από τη μεριά μου, ε, πόσα ε, είναι τα updates που γίνανε. Ε, έτσι κι αλλιώ και πάμε να κάνουμε και ένα preview, να δούμε που βρισκόμαστε. Αν και μάλλον πιο χρήσιμο θα ήταν να κάνουμε ένα view μέσα στο site μας. Θέλω να συμμαζέψω λίγο αυτό αφού δημιουργήσουμε όμως και το ε, πλήρε μενού μας που είναι η, απο, η, επόμενη στάση μας. Αν αρχίσουμε να είμαστε και okay με τη συνάθρηση εδώ το αρτί που μόλις το με χαρούμενο πάνω, να βρίσκεται και από κάτω ε, και θέλουμε περισσότερο ε, καμπύλο μέσα εδώ, ναι. Ok. Επιστρέφω στο site editor. Από όπου δεν έχουμε φύγει, αν το, το έχετε παρατηρήσει καθόλου, για να κάνουμε όλες τις αλλαγές που θέλαμε. Έχουμε ένα testimonial αλλά αμέσως μετά έχουμε το contact CTA, επιθανά πιθανά μετά το testimonial αυτό, να θέλαμε... Οκ, okay, και ε, κάτι σε price list ή να δείχνει διαφορετικά πακέτα ή κάποια ιδέα ή ένα FAQ που θα δίνει κάποιες πληροφορίες ακόμα αναρωτιέμαι αν πρέπει να είναι εκεί ακριβώς μετά το cover πάμε να βάλουμε έχουμε ένα FAQ που υπήρχε και στο αρχικό μας στην πρόταση του blog, του blog home και του theme μας. και βρίσκεται να θυμάμαι πού αλλά θυμάμαι ότι είναι FAQ να ένα κλικ λοιπόν και ήρθε αμέσως μετά Εκεί λογικά που το θέλουμε. Και ναι. Έχει και αυτό το τίτλο. Μια χαρά. Ε, το FAQ μπορεί να το χάω, Μπορεί να δείχνει μια διαδικασία. Το πως δεν θα πάμε. Και πάμε μετά στο meet. Ναι. Ή θα μπορούσα να το κατεβάσω. Οπότε πάλι θέλετε να είστε σίγουροι και ένα drag από εδώ σας προβληματίζει. Ή σας φοβερίζει. Ε, θα μπορούσατε να το κάνετε με τα βελάκια. Ένα βήμα πάνω. Ένα βήμα κάτω και εδώ θα κατέβω λίγο πιο χαμηλά νομίζω επίση. Ε... Όχι, θα κάνω το αντίστροφο ακριβώ. Να πολύ γρήγορα θα έρθω να σπρώξω επάνω όλο το Meet Our Team αλλά ως τη Members Group όπως βρίσκεται εδώ επάνω από το Cover και το FAQ κάτω από το Cover έτσι θα τη ε, μαύρη περιοχή που θα δημιουργήσω αν το FAQ είναι εδώ ωραία, καλύτερα έτσι, ωραία μια χαρά δεν το τρενάρω παραπάνω ε, έχουμε ένα τεράστιο τίτλο, εδώ μπορούμε να έρθουμε να τροποποιήσουμε λίγο στα settings mm -hmm. το heading αυτό ή το μέγεθός του ε, είναι 10 rems ε, νομίζω υπερβολικό τα 5 ήδη μεγάλο είναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο σε τέτοια μεγάλη α, ανισορροπία μέσα εδώ. Να, ίσω λίγο μόνο επάνω. Οκ, okay. και θα μπορούσα να του δώσω και ένα ε, χρώμα όπως τα υπόλοιπα. Αν δεν θέλω να το διαφοροποιήσω και να κρατήσω μια ε, okay, σταθερά και μια ωραία ε, επιλογή. Λοιπόν. Έχουμε όλε τι επιλογέ που θα θέλαμε ίσω για ένα μενού. Προφανώ μπορούμε να διανθίσουμε κι άλλο και έλεγα ακριβώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και ε, κάτι ακόμα. Αλλά είναι ωραία που έχουμε κάποιε ζώνε που διαφοροποιούνται χρωμα, χρωματικά και πάνω κάτω έχουμε εξαντλήσει ε, τις τι επιλογέ αυτέ. Ε, θα μπορούσα προφανώ όπω έλεγα να πάω να φέρω icons εδώ, να του πω ότι είναι default, χωρί asterisk. Όλα αυτά τα headings και για να μην είναι μυστηριώδε και αυτό, ε, πάμε να φέρουμε icons και θα τα βάλω αρχικά ακριβώ από επάνω. Ε, μ, ναι, γιατί όχι. Θα μπορούσα και ανάμεσα. Είναι καλό σε αυτά τα σημεία να δοκιμάζετε πολλαπλέ επιλογέ, να δείτε τι ταιριάζει πιο καλά. Και αυτό που θέλουμε να φέρουμε image, θα φέρω προ το παρόν απλά. Και πάλι από το media library, κάπου έχω. Οκ, okay, ίσω είναι κάποια αυλία, αλλά αρκετά, αλλά. Να, κάποιε επιλογέ που θα μπορέσουν να παίξουν ρόλο services ή callers προ services ε, ίσω και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Οκ, okay, ε, ξεκινάω από το μάλλον αυτό. Select. Ε, προφανώς Προφανώ μπορώ να ορίσω. Είμαι απλό. μπορώ να ορίσω το μέγεθο που θέλω να έχει. Αν δεν θέλω να Περιέχεται σε ολόκληρο αυτό, ιδίω αυτό το μέγεθο με τίποτα. Ε, την περιοχή, θυμίζω τα aspect ratios εδώ, μπορούμε να τροποποιήσουμε ανάλογα. Δεν είναι αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή όμως, θέλω ένα maximum width όμως ε, 100. 120, όχι 100 και είναι ήδη μεγάλο ίσως. Ε, και το align center του εδώ. Οκ, okay, μια επιλογή... Ε, πάλι κοντινή uh, σε αυτό που θα ήθελα και θα μπορούσα επίσης να κάνω κόπια αυτό εδώ και να το κάνω Paste όπου θα ήθελα σε άλλα Columns ee, να το επανατοποθετήσω εκεί που θέλω και απλά να το uh, αλλάξω, να το uh, αντικαταστήσω copy paste έτσι command C, command V control C, control V ό,τι αξιοποιείται ούψ, λάθος τοποθέτηση ένα πιο κάτω εδώ και α, έχουμε διπλό α, δύο αράδες στον τίτλο εδώ που γι' αυτό ανα, αλλάζει απλά ένα replace Α, οι μας, το νερό μας, όχι δεν νομίζω ιδέες μας um, pure and clean ας πούμε και ότι είναι οι ιδέες μας innovative, pure and clean transparent και okay, αυτό εδώ εντάξει στην πραγματικότητα θα έχετε κάτι να κάνει με τις uh, επιλογές μας εκεί μπορεί να ήταν συνεργασία ή κάτι άλλο um, καταλαβαίνετε το νόημα τα αφήνω έτσι, θα μπορούσα να κάνω όποιες αλλαγές θέλω, είδαμε και το copy style, space styles που μπορούμε να εφαρμόσουμε, ε, κάνω ένα save, η blog home, όλα μας τα περιεχόμενα βρίσκονται μέσα ένα template, κατά πλήρη καταστρατήγηση, όλων αυτών που σας έλεγα μέχρι πρώτην ως προηγούμενες παρουσιάσεις. Ε, ε, ότι δεν θα έχουν ε, πρόσβαση editors και τα λοιπά. ναι, αλλά φτιάχνουμε theme αυτή τη στιγμή, ή τουλάχιστον γι' αυτό ξεκινήσαμε. Να δούμε αμέσω μετά, αφού φτιάξουμε το theme πρώτα, τι αλλαγέ θα ήταν απαραίτητε για να μπορούν να το ε, διαχειρίζονται, προσφέροντας περιεχόμενα, αν παρέδιδε αυτό το site ως working εκείνη τη στιγμή ε, παραδοτέο, ε, project και όχι theme. Αλλά προς το παρόν, επειδή είμαστε για theme περιβάλλον, πολύ καλά κάνουμε και τα στείλουμε όλα σε ένα, ε, το, όχι σε ένα οποιοδήποτε, στο blog, home template. Όπω ε, όπως ακριβώς έκανε και το ίδιο και τα περισσότερα themes αλλά και το ε, 2024. Έχουμε λοιπόν τα ενδεικτικά περιεχόμενα, έχουμε κάποιες προφανώς διορθώσεις που θέλουμε να κάνουμε σε διάφορα σημεία. Ε, θα προσπαθήσω να μην είμαι λεπτολόγος. Το Service top έχει τεράστια απόσταση από πάνω, το Group πρέπει να έχει αυτό κατευθείαν κάποιο padding και έχει τεράστιο και Top και Bottom. Το Bottom μπορεί και να το ήθελα, ίσως όχι τόσο μεγάλο. Ε, όποτε θέλετε μπορείτε θυμίζω να τα αποδεσμεύσετε από το, την πλήρη συναλλαγή τους ε, και σύνδεσή τους έτσι ώστε να ε, πούμε ότι θέλω μόνο το top και στο top δεν θέλω καθόλου τόσο μεγάλο ίσως θέλω πολύ μικρότερο να αρχίζει να εμφανίζεται και κάτι Θυμίζω επίσης, κάνω και τα save μου εδώ, αλλά θυμίζω πάλι ακόμα μια φορά γιατί είναι πάντα κρυμμένο και δεν πάει το μυαλό σας και δεν πηγαίνει το δικό μου Πολύ συχνά ότι πάντα μπορώ να κάνω πλέον να που έχει ένα νόημα. Αυτό το Browse Styles, όχι για τα styles, αλλά για να δούμε όλο το υπόλοιπο site μας σε αυτή την περιοχή. Εδώ θα βρείτε και ένα από τα bug Αν έχετε βάλει ένα με fixed image, μην τρελαθείτε. Είναι ακριβώ αυτό, αρχίζει να εκτείνεται. Είναι ένα bug του τρέχοντο ε, ε, εξελίξεων. Δεν έχει διορθωθεί. Σύντομα θα διορθωθεί. Ε, τι το προκαλεί, Αυτό το προκαλεί. Το δείχνω, καλά που πέθαμε και σε αυτό για να μην ε, νομίζετε ότι φταίτε σε κάτι εσεί, δεν φταίτε σε τίποτα. Ε, συμβαίνει μόνο και μόνο επειδή το συγκεκριμένο cover, ε, όπως και κάθε cover μπορεί να χρησιμοποιήσετε εσείς, ε, έχει ε, fixed background και πιθανότατα έχουμε και viewport height εδώ. Βλέπετε που σας έλεγα πριν, θα σας πω γιατί το άλλο, image, ε, το άλλο cover είχε viewport width και όχι viewport height. Να γιατί ήταν αυτό, επειδή θέλει να είναι full στη σελίδα. Ε, μπορείτε να το διορθώσετε αν σα εξυπηρετεί αυτό βάζοντα όχι viewport height, ούτε viewport width όμω. Αλλά βάζοντα, ε, θα μπορούσε να βάλει και viewport width, βάζοντα και μια τιμή σε pixels σε, κάτι, σε κάποιο ποστό που να σα εξυπηρετεί. Βάζω ένα 700, εγώ αυτή τη στιγμή. Και θα την yeah. σώσουμε με αυτό. Μπορούμε πια να κάνουμε το preview που θέλαμε, χωρίς να έχουμε αυτή την φοβερή διαρκή κύλιση ε, χαμηλά. Και έτσι να έχουμε αυτό το preview, ακριβώς όπως θα θέλαμε. Δεν να έχει και λίγο λευκό μεταξύ FAQ και εικόνας μας, θα το δούμε. Οκ, okay, είπα θα κρατηθώ πίσω, down, down, και εδώ έχουμε λίγο μεγαλύτερη απόσταση. Επίσης, ε, γυρνάω στα... Στι απλέ ρυθμίσει, πάνω τσεκάρω αυτό που βλέπαμε αν είναι αλήθεια ή όχι. Όχι, δεν έχουμε επιλογή είναι εδώ. Είμαστε κομπλέ. Όποτε σα παρουσιάσει σημεία που υποψιάζεστε ότι κάπου υπάρχει κάποιο margin ή κάτι, ε, αξίζει να δοκιμάσετε να μηδενίσετε τα margins. Μπορεί να έχει αποστάσει εκεί που δεν το περιμένετε. Δεν ξέρω αυτά τα δύο, αν πρέπει να είναι μαζί ή αν πρέπει να βρεθεί κάτω-κάτω. Οκ, -κάτω. okay. και εδώ να, μόλις που έχουμε αυτή την απόσταση που έλεγα ε, πάμε να σιγουρευτούμε με ένα κανονικό preview αν υπάρχει και αμέσως μετά πάμε να φτιάξουμε το navigation μας να αρχίσουμε να μεταβαίνουμε από συγκεκριμένο τομέα του site μας σε άλλο τομέα της σελίδα μας μάλλον αυτή, αυτού του μονοσέλιδο έχουμε κάτω βέβαια ε, το footer μας το οποίο είναι επίσης ε, μαύρο ή το σκούρο αυτό background και δεν ξέρω αν έχει νόημα να παντρευτεί τόσο απόλυτα με το testimonial που βρίσκεται εκεί αλλά να μια περίπτωση που δείχνει σίγουρα ότι υπάρχει κάτι εδώ ε, πάω να το επισκεφτούμε μόνο και μόνο για να δούμε ότι συχνά μπορεί να χρειαστεί κάντε μια επιλογή να δείτε ποιο group είναι Ου, ναι, και να έρχεται από το group που βρίσκεται μέσα στο footer μας το αυτόματο margin top 50 Οκ. Okay. Δεν είναι λάθος. Αυτό ήθελε να διασφαλίσει ότι υπάρχει α, αυτή η απόσταση και ευκαιρία να εισάγω λοιπόν τότε και το τελευταίο α, pattern που θα ήθελα και ας είναι στα... όχι featured αλλά... Ναι, στα call to actions έχουμε ένα price ας πούμε list που θα μπορούσαμε να εντάξουμε. Προφανώς πάντα μπορούμε να μεταβούμε στο pattern directory και θα βρίσκαμε κάτι καινούριο από εκεί και να τροποποιούσαμε. Ε, θα αξιοποιήσω όμως προς το παρόν εγώ αυτό. Και ένα κλικ και έχει συχθεί όπου είχα κλικάρει. Η ιδέα δεν θυμάμαι έχω πού. Κανένα πρόβλημα όμως θα το ε, εντοπίσουμε. Κατευθείαν το pricing μας λέει η hey, εισήχθη. Που, και πάμε να το βρούμε. Να το πήγε εκεί κάτω. Α πήγε μέσα στο footer. Okay. Pricing table λοιπόν σε θέλω ακριβώς ε, πάνω από το footer. Okay. Έτσι θα τελειώνουμε με αυτό το χρωματισμό μας εδώ. Ίσως πλέον να μην χρειαζόμαστε ε, όλο αυτό το, το padding και το margin, τα margins που υπάρχουν προς το τέλος και να δημιουργεί όλη αυτή τη μεγάλη απόσταση οκ, ε, okay. το αφήνω προς το παρόν, ναι, έτσι, κάνω ένα save και έχω τη συνάθρυνση που θα ήθελα. Ε, βλέπετε ότι οι αλλαγές γίνονται παντού. Από ένα σημείο στέλνω αλλαγές παντού στα global styles, στο site logo, site title, στο footer τώρα, στο header print. Δεν έχουμε φύγει καν, δεν έχουμε δει παρά μία φορά το άμυρο το μενού του site editor. Πολύ τυχερή, πολύ χρήσιμο αυτό, δεν θέλουμε να το βλέπουμε και συχνά πολύ πιο fluent η μετακινήση μας έτσι και τα πάρα πολύ χρήσιμο και όχι μόνο για αυτά που είδαμε commands palette εδώ που θα δούμε που βρούμε και άλλες εντολές και διαρκώς διανθίζεται με επιλογές, εντολές και τρόπους να καλούμε περιεχόμενα άρα να μην φεύγουμε ποτέ και να γλιτώνουμε το πλα -πλα κλικ. Ακόμα και view που δεν χρειαζόταν να το κάνω τώρα από εδώ αλλά και view site μπορούμε να κάνουμε από εδώ ό,τι από βλέπετε ε, αν είσαι σε template part που δεν έχει view κατευθείαν, να, ένας uh, τρόπος είναι εκβιζαρισμένος θα δείτε στα template parts, patterns, αν κάνετε edit αυτά, το preview, να λοιπόν πώς μπορώ να κάνω, αλλά ακόμα και κάποια από τα options, το toggle to list view, εδώ πέρα το ανοίγω κλείσω και αυτό βρίσκεται εδώ, κάνω ένα γρήγορο view site, α, έχουμε ένα option ακόμα που θα ήθελα να αλλάξω, καλό το view site γιατί το στένεμα εδώ δεν με αφήνει να το δω, Θέλω στο header που έχουμε εδώ, μέσα στο πρώτο group που όρισα. Ε, να δούμε και το row που είναι ρυθμισμένο να απλώνεται. Okay, να κάνει space between items, γι' αυτό τα πηγαίνει και ε, προστάκρα τα άκρα. Και είναι full width. Okay, θα μπορούσα να πάω στο wide width για το row. Στην οποία περίπτωση πλέον θα έπρεπε να μετακυλήσει κάπου αλλού ο χρωματισμός ο μαύρος γιατί θα περιοριστεί και αυτός απλώνεται μέχρι εδώ αλλά θέλω το μαύρο να υπάρχει άρα δεν υπάρχει πια λόγος να είναι χρωματισμένο το ρόου μου προφανώς θα μπορούσα να τυλίξω σε ένα group και να κάνω άλλες επιλογές από εκεί ε, μπορώ να χρωματίσω ολόκληρο αυτό το group να αλλάξω το χρωματισμό μου στο ρόου στο background ok να το κάνω clear θα επανέλθει στο default του ότι ήταν ε, και το group ολόκληρο μια που όλο και όλο περιέχει μετά αμέσω το cover και δεν θα προλάβει να εμφανιστεί κάτι παράξενο εκεί. Άρα θα έχει αυτό το μαύρο χρωματισμό και έχουμε επιστρέψει με τη διόρθωση μάλλον, έτσι όπως τη θέλαμε. Κάνω ένα γρήγορο πάλι ε, view side γιατί είναι η ώρα να αρχίσουμε να παίζουμε λίγο ωραία με το navigation που έχουμε ακριβώς εδώ. Ε, θέλω λοιπόν να μετακυλήσω σε διαφορετικά σημεία και δεν είναι ωραίο έτσι ο ψηφανίστης, θα βάλω κεντρικά του τίτλους ή τα α, icons από πάνω όπως είπαμε ε, σε διαφορετικά σημεία, σε διαφορετικά ύψη της σελίδας μα πάρα πολύ απλά, όπως γινόταν από τα πανάρχια χρόνια αυτό ε, μπορώ να το κάνω με τα html anchors που μπορώ να δημιουργήσω ε, κλείνω τα πάντα όλα γιατί έχω πολλά previews ανοιχτά εδώ κάνω ένα edit site επί για να ξαναδούμε το Site, το site editor navigator το navigation που υπάρχει εδώ αν και πάλι θα πάμε κατευθείαν στην block home ε, και μας είναι αρκετό δεν θέλουμε το navigation από εκεί θέλω απλά να έρθω εδώ και να αρχίσω να τροποποιώ settings ε, δεν θέλω πια στο navigation μου ε, άσχετο αλλά σχετικό μπορείτε να το αναστείλετε και από εδώ κατευθείαν αν θέλατε και να κάνετε επιμέρους έλεγχο εκεί και editing του navigation αλλά και χωρίς να χρειαστεί πάλι να βγείτε από το στο μενού, uh, Duplicate a Navigation, Delete a Navigation, ό,τι θέλετε το βασικό που θέλουμε είναι Edit τώρα μας προσαρμόσει να μας πάει ακριβώ το ίδιο το Navigation uh, το επιλέγω το ίδιο το Navigation λοιπόν, ποτέ δεν ήθελα να έχει uh, αυτή την τυπογραφία πάντα ονειρευόμουν να έχει στο Font Family τα prima. όχι συγγνώμη, αυτά είχε, όχι τα prima, τα για να πιο σαναρά που λέγαμε mm -hmm. Επίσης, ποτέ δεν ήθελα να έχει Page List το ίδιο το Navigation. Θέλω να μην έχει Page List, το επιλέγω από εδώ αν δεν μπορώ από αλλού και θα μπορούσα να πετάξω κατευθείαν το Page List που υπάρχει εδώ. Έχουμε πάντα το option να το κάνουμε και αυτό ή να κάνουμε Edit από όποια μεριά προτιμάτε. Και μόλις το μενού μας απλοποιήθηκε όπως λέγαμε και πριν και έχει γίνει ένα απλό μενού, όχι Page List πλέον, υπάρχει αυτή η σελίδα αλλά δεν μας απασχολεί καν, μπορούμε να προσθέσουμε ό,τι άλλο θα θέλαμε. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε κάποια links προς τα μέρη που έχουμε φτιάξει. Ε, που έχουμε συνθέσει τα περιεχόμενα στη σελίδα μας. Δεν έχουμε κάνει κάτι σε αυτά, ακόμα θα το κάνουμε αμέσω μετά. Ποια είναι τα ε, HTML, anchors, θα τα ονοματίσουμε από εδώ, το που θα πηγαίνουμε. Το service θυμάμαι ότι είναι το πρώτο, είναι custom links όλα αυτά. Θέλω να κάνω type το URL ξεκάθαρα και είναι hashtag με αυτό το hash ξεκινάνε όλα και services γιατί services θα λέω το πρώτο ε, anchor που θα φτιάξω στην περιοχή που έχω ορίσει για services και που θέλω ok το προσθέτω custom link το ε, sample page μου το κάνω και ένα remove δεν μου χρειάζεται ε, καθένα από αυτά τα custom links έχει και ένα label και παίρνει κατευθείαν το όνομα του link δεν το θέλω έτσι, θέλω να εμφανίζεται με κάτι άλλο εδώ μπορώ να προσθέσω κατευθείαν ένα επόμενο και μπορώ να πάω το επόμενο θα είναι το about ή θα έχει ή το about α πούμε θα έχει αυτή την επιλογή και το anchor που θα δημιουργήσω να με πηγαίνει άρα το καλό ήδη από εδώ θα είναι το about αυτό λοιπόν hashtag about εδώ ε, μια χαρά ε, ναι, από Και έχουμε το επόμενο. Και στο επόμενο πολύ απλά θα είναι το contact, μάλλον okay. ω label. Και αντίστοιχα το hashtag contact. Και μπορούμε να έχουμε και το FAQ. Θα δούμε. Ε, δεν έχουμε τόσο μεγάλο ύψος εκεί για να χρειαστεί να περάσει πολλαπλά σημεία. Αρκετά αυτά τα τρία για το δείγμα μας και παρότι ξεκινήσαμε λίγο προθύστερα, έχουμε φτιάξει πρώτα τα links προς τα anchor points που δεν υπάρχουν, προς τα html anchors που δεν υπάρχουν. Αλλά να πώς δημιουργούνται αυτά. Έχουμε navigation επιτέλους, να βλέπουμε λίγο στο μη επάνω εκεί. Ε, με κάποιο τρόπο, κάνω ένα save το navigation. Και να, μια περίσταση που δεν έχουμε κάποιο preview, όπως έλεγα δεν θέλουμε ως preview, θέλουμε απλά να γυρίσουμε τώρα στο blog home. Να το blog home και μέσα εκεί ο του θαύματο στο μενού μας υπάρχει πια navigation. Mm. Ε, θα θέλαμε να εφαρμόσουμε και κάποια ίσως social icons εδώ. Κάνω γρήγορα γιατί βγάζει τα μάτια μου ε, την τροποποίηση που έλεγα εδώ πηγαίνοντας σε όλα αυτά τα images ένα κλικ επάνω τουλάχιστον. Yeah. Και προφανώς θα μπορούσα να το κάνω ακόμα καλύτερο κάνοντας ένα align center για τα Όψους ακριβώ αυτά. Γιώργο είπε ότι θα σταματήσει και δεν θα σε παρασύρει. Ναι, το είπα. Οκ, okay. συγγνώμη. Το παράκουσα. Η γραφιστική σου προδιάθεση. Καλό είναι όμω να γυαλίζουμε τα πράγματα σε έναν βαθμό. Είναι πολύ μεγάλα. Δεν θα τα μικρύνω τώρα. Μικρίνω τώρα ε, Θα μπορούσα να τα βάλω πολύ γρήγορα όλα αυτά το ένα πλάι. Στο άλλο όπω θα ήθελα. Έτσι, το μόνο που έχουμε εδώ θυμίζω είναι columns. columns συγγνώμη. Που έχουν ε, αυτά τα περιοχέ. Πολύ γρήγορα μπορείτε να παίξουμε και να τροποποιήσουμε. Τα κόλλη όλα τα πράγματα έρχονται ένα κάτω από το άλλο ή πάνω από το άλλο, ανάλογα από όπου διαβάζετε και όπω τα βλέπετε. Αν επιλέξω δύο από αυτά και του πω, π.χ. να γκρουπαριστούν μαζί, ε, νομίζω ίσα το βλέπετε, να φαίνεται λίγο, να το group. Ε, τίποτα δεν θα αλλάξει αρχικά. Θα μπορώ να διαχειριστώ άλλα πράγματα. Να οι λόγοι μπορούν να θέλω γκρουπαρίσματα ε, πραγμάτων μαζί. Θα μπορούσα να ορίσω τι αποστάσει μεταξύ αυτών των δύο πια χρησιμοποιώντα το block spacing. Επειδή βρίσκονται σε ένα group, μπορώ να τα μομακρύνω ή να κάνω ό,τι θα ήθελα εδώ. Δεν είναι αυτό ο λόγο όμω που το ήθελα. Ε, δεν άλλαξε και κάτι. Όχι στο τυπόγραφη εδώ, στα dimensions. Reset το block spacing, να είμαι σίγουρο που ήμουνα. Αν το μετατρέψω, και θυμίζω ότι μπορούμε πάντα να μετατρέψουμε ένα group σε row θα έρθουν το ένα δίπλα στο άλλο αλλά έτσι θα μπορούσα να έχω δημιουργήσει δυνητικά στο πλάι να εμφανίζονται δεξιά ή αριστερά ε, όπως θα ήθελα στο row ε, μπορώ να επιλέξω να φέρω τα αντικειμενά μου το ένα δίπλα στο άλλο με αυτόν τον τρόπο τόσο απλά ενά αλλαγές λοιπόν μπορούν να κάνω πολύ εύκολα και να δημιουργήσω έτσι μια ποικιλία όχι στο ίδιο site αλλά σε ένα, μια αναλλακτική από ό,τι έχει συνηθίσει να βλέπει παντού ο χρήστης δεν θα το κάνω εγώ τώρα. Κάνω κάποια αντού. Τι ωραία που έχουμε και αντού πλέον μέσα εδώ. Και νομίζω είμαστε και πριν το group. Όχι, δεν είμαστε πριν το group, αλλά ε, ε, μπορούμε πάντα να κάνουμε και ungroup. Όσον πρόκειται για group. Ακριβώς δίπλα, σχεδόν μπορώ να το πιάσω. Ungroup. Και έχω γυρίσει πίσω. Ε, Έχουμε φτιάξει το navigation όμω, δεν κολλήσει αργό άλλο. Βρίσκω απλά ευκαιρία να δώσω μερικέ ε, άλλε πληροφορίε που μπορεί να είναι χρήσιμε σε όσου δεν έχουν πειραματιστεί ιδιαίτερα πολύ. Μεγάλη από εσά και εδώ, δεν πειράζει, θα το αγνοήσω για τώρα. Και ε, πολύ μικρά, αυτά επίση. Ε, πάω να δούμε πώ θα οδηγηθούμε σε αυτά τα μέρη που έλεγα. Πάω λοιπόν στα πολύ σωστά ονομασμένα ήδη μέρη για να ξέρουμε, και ξέρω ότι το service is top, θέλω να είναι το σημείο που θα οδηγεί η επιλογή service από το μενού α, και ας είναι αρκετά ψηλά. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό, επιλεγμένο το group, ονομασμένο η μη, δεν έχει σημασία και εδώ χαμηλά στο exposition στο advanced που εμφανίζεται και το group name ξανά όπως βλέπετε έχω τη δυνατότητα να βάλω το html anchor όπως το λέει δεν χρειάζεται το hash εδώ ας θυμάμαι ότι αυτό που έδωσα στο μενού ήταν το service απλό ούτε κεφαλαία ούτε τίποτα το, το hash το θέλουμε μόνο για να λειτουργήσει ως link να δραστηριοποιηθεί, να ενεργοποιηθεί, ενεργοποιηθεί ω link και να έρχομαι από το μενού εδώ. Να το services λοιπόν που θα κατευθύνει, Να πώ εμφανίζεται και εδώ για να μου θυμίζει πλέον ότι ε, έχω δώσει και ένα έτσι μελάνκορ εδώ. Ε, το υπόλοιπο, το επόμενο που έχουμε ορίσει είναι για το about, το οποίο θα ήταν όντω εδώ τα team members. Και αυτό είναι λοιπόν που θέλω, να έχει μέσα στο advanced του το συγκεκριμένο ε, anchor και το είχαμε ονομάσει About. Πάλι χωρί τίποτα, ούτε πεζοκεφαλαία, δεν υπάρχει κανένα λόγο, ούτε το has που βάλαμε για να δουλεύει το link. Να το HTML tag μου εδώ, και έχουμε αφήσει μόνο επόμενο αρκετά χαμηλά για το contact, που είναι αυτό το collection, το call to action, που θα μπορούσε να έχει και κάποιο form όπω έλεγα, WP forms ή ένα άλλο form plugin, θα μπορούσαμε να έχουμε εγκαταστήσει. Δεν θέλω ακόμα να το μπλέξουμε και να μπλέξουμε και το θύμα μας με πακετάρισμα άλλων plugins οπότε το αφήνω στην απλή μορφή του και απλά του δίνω και αυτού ότι το αξίζει και του αξίζει σίγουρα ένα Anchor και αυτό είναι Contact αν δεν έχω κάνει λάθη στα ονόματα ήδη δουλεύει απόλυτα ε, το Navigation μας αν κάνω ένα Save, Save δεν θα δουλεύει μες στο Preview εδώ αλλά μόλις κάνουμε View Site ε, και κάνουμε τις επιλογές μας ε, για Services Πάφ, αυτόματα, πολύ γρήγορα, Lightning Fast που λένε ότι εκεί. Χμ, hmm. αρχίζουν να σχηματιζόνται ιδέε. Μήπω μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο όμαλο, αυτό όπως έχω δει εσύ, Γιώργο σε πολλαπλά site. Προφανώ μπορούμε. Και, μήπω, όπω μήπως κορολάρουμε, Ναι, ένα, μια σελίδα είναι όλοι και όλοι. αλλά όλοι δεν νιώθουμε μια ασφάλεια βλέποντα ένα μενού διαρκώ κάπου, ξέροντα ότι μπορούμε να γυρίσουμε εκεί. Τουλάχιστον, ναι, και αυτό είναι αλήθεια. Οπότε μήπως έχουμε και ένα back to top κάποιου τύπου, ακριβώς με anchor όπως κάναμε και το μενού. Πάμε να το κάνουμε και στις και τις δύο περιπτώσεις, αμέσως τώρα, και να που θα χρειαστούμε δυνητικά, για πρώτη φορά, για να κάνουμε το νούμερο ένα πράγμα που θέλουμε, ένα CSS. Λίγο CSS. Ένα CSS μονόγραμμο κωδικάκι για το μονοσέλιδο αετάκι μας. Πού εντάσσεται αυτό. Αυτό λοιπόν εντάσσεται μέσα στα styles μας, που ξέρουμε ότι έχουμε διαρκώς ε, πρόσβαση από εδώ χωρίς να φύγουμε λοιπόν από αυτή την περιοχή. Αυτό που θέλουμε είναι το πολύ απλό ε, κομμάτι κώδικα που περιγράφει ακριβώς να γίνει smooth ε, scrolling. Το behavior του scrolling να είναι smooth scrolling, θα υπάρχει κάπου και στα, ε, στην περιγραφή, θα το βάλω να το έχετε εύχερο. Ε, Πού βρίσκεται αυτό, βρίσκεται με στο more, με τα styles μας επιλεγμένα, τα global styles, όπου και να βρίσκεστε τα additional CSS που μας λέει εκεί. Εκεί θα εντάσσουμε μικρό, ε, δεν πιστεύω ότι θα είναι μεγάλο αυτό που θα δείτε μόλις να κάνω paste εδώ, μικρο επιλογές CSS που δεν έχουν κανένα λόγο να βρίσκονται. Ε, θα μπορούσε να το συγκεκριμένο να είναι option, αλλά δεν, ε, πολλά άλλα είναι πολύ επιμέρους ε, που είναι καλό να τις βάζουμε με μία δύο γραμμούλε CSS όπου δεν χρειάζονται αναγκαστικά να είναι global options θα γεμίσουμε τικάκια και λευγεδάκια ε, το smooth, παρόλα αυτά θα πω ότι ναι, στο HTML, document, το scroll behavior ναι, είναι smooth. Είναι μια οδηγία που θα ήταν πολύ χρήσιμη, μια που τα anchors τα έχουμε από χρόνια τώρα, δυνατότητα να τα δημιουργούμε. Ε, κάνω save εδώ και αν κάνουμε ένα γρήγορο preview, και πάντα μπορείτε να επιστρέψετε ε, από εδώ για να τα βρίσκετε πλέον. Και τώρα που έχουμε additional CSS, χαμηλά στην παρακάτω εδώ που μάλλον δεν το βλέπετε πάλι, υπάρχει και η, ε, η επιλογή να το βλέπουμε δεν χρειάζεται να τρέχετε πλέον, να το ανοίγετε από εδώ. Ε, αν κάνουμε ένα γρήγορο πάλι preview, view site, όλα δουλεύουν όπως θα περιμέναμε. Ακόμα μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη να πούμε ότι ok, ναι, θέλω και κάτι να επιστρέφω και στην αρχή. Αλλά το smooth σκρολάρισμά μας, αυτά θέλουν λίγο συμμάζεμα μάλλον, ε, δουλεύει ήδη μια χαρά. Ε, πάω και μια στο contact, να σιγουρέψω ότι δουλεύουν όλα. Οκ, okay, επιστρέφω στον ίδιο ανοιχτό site editor. Πάμε να δούμε πού θα τοποθετήσουμε αυτό το back to top. Έχουμε ένα option που το έχουμε ήδη καιρό εδώ στο ε, WordPress και μπορούμε να κάνουμε sticky, ένα group ή, μάλλον τα group είναι το πιο συνηθέ, να το κάνουμε sticky. Να μένει ε, αφού φτάσει ένα σημείο τουλάχιστον, να μένει προσκολλημένο σε κάποιο μέρος του περιέκτη του. Είτε αυτός είναι το browser παράθυρο ή ο περιέκτης του ο ίδιο ένα άλλο block element ή οτιδήποτε Γυρνάω λοιπόν και πάμε να φτιάξουμε ακριβώς αυτό Αν φτιάξω λοιπόν το hola θυμίζω είναι αυτό που τα περιέχει hola όντως ε, άρα αν υπήρχε κάτι ακριβώς κάτω από το header big και πάω να κάνω ένα add after και είναι group αυτό που θέλω να είναι add after προφανώς δεν το έλεγα τσάμπαθος, είναι ένα group λοιπόν το οποίο θα κάνω ένα rename γιατί ξεκάθαρα θα έχει τη δουλειά του να είναι το BTT, το back to top. Εντάξει, το κάνω λίγο πιο ξεκάθαρο, συγγνώμη. Ε, μια που φτιάχνουμε theme και αλλιώ, όλα αυτά θα τα βλέπει και ε, όποιο χρήστη εφαρμόσει, εγκαταστήσει και κάνει activate αυτό το theme και επισκεφτεί για να κάνει edit το συγκεκριμένο template. Έτσι. Άρα, πολύ χρήσιμε οδηγίε να υπάρχουν και εδώ. Ε, το back to top λοιπόν δεν θα το κάνω πολύπλοκο, όμω αφήσω μέσα ε, παράγραφο, όχι, με η μύτη μου, δεν μπορώ να αφήσω παράγραφο, θα βάλουμε μ, ένα, μια εικονίτσα τουλάχιστον και έχω μια για αυτή, ένα εικονίδιο για να λειτουργεί αυτό. Παρ' όλα αυτά, ε, ναι, image τόσο απλά μπορεί να το έχω ήδη στο media library με τα εικόνε πανέβασα, όχι, θα φέρω όμω κάτι τέτοιο. Οκ, okay. και σίγουρα δεν θα είναι τόσο μεγάλο και σίγουρα επίσης θα είναι ε, Align Center και τα settings του θα είναι έξω καλύτερα, 35 ΟΚ, okay. τελευταία φορά ορκίζομαι ε, Επόμενο πράγμα που θα θέλαμε θα είναι το back to top αυτό συγκεντρωτικά, να έχει και ένα background για να το βλέπουμε και λίγο πιο ξεκάθαρα και να μην μπερδεύεται με άλλα περιεχόμενα ΟΚ okay. και επίσης λίγο padding ε, α, μόλις πέρασα με κάτι που ήθελα να σας δείξω, κάνω escape, ναι. Να, η περίπτωση σας σας έλεγα, βλέπετε ότι κρατάει, φαίνεται να κρατάει μια απόσταση και θα την κρατάει όντω και αν κάνουμε preview και το γνωρίζω ήδη γιατί να, που στο margin αν περάσω από πάνω με το highlight σωστά μου δείχνει ότι υπάρχει margin στο back to top, δεν το δώσαμε εμείς και εδώ μου δείχνει ότι είναι μηδενικό. Συχνή περίσταση, να συμβεί και να το βλέπετε, μην τρελαθείτε και είναι κάποιο margin συνήθως, η padding, ε, αν είναι μεταξύ περιεχομένων αλλού θα δείτε που θα σας δείχνει ότι μηδενισμένο δεν θα είναι αν κάνετε ένα κλικ το σύρετε και το ξανασύρετε τότε έχει μηδενιστεί να αποκόλλησε όπου το θέλαμε και θέλω πολύ μικρό και βάζω λοιπόν από εδώ ε, 5 μόλις πιξελάκια ε, top bottom ε, padding και ένα save και save και τίποτα δεν έχει αλλάξει θέλω αυτό να οδηγεί προς Uh, τα επάνω, δεν μπορώ να δώσω στο ίδιο το template part μου uh, HTML anchor, δεν υπάρχει διαθέσιμο στη λίστα μου αλλά μπορώ να δώσω στο πρώτο group που βρίσκεται μέσα εκεί, μια χαρά, μέσα πάλι όπως κάναμε πριν από το advanced, να πω ότι το HTML anchor σου είναι το top έτσι ώστε πολύ απλά να έχει και επιβεβαίωση και εδώ, πολύ απλά το image που έχουμε εδώ να οδηγεί το hashtag top δίεση top αν είστε πιο μουσική τύποι όπως θέλετε και λογικά όλα θα δουλεύουν όπως το περιμένετε έχουμε κάνει ήδη και smooth scrolling κάνω ένα save από εδώ και σώζουμε blog home και σώζουμε κατευθείαν και header big uh, template part γιατί αλλάξαμε μέσα και δώσαμε το html anchor στο group το πρώτο, κάνω λοιπόν και τα δύο τα save δεν κάναμε κάτι δεν κάναμε stick αυτό να μένει πάντα κολλημένο στην αρχή κάτω από το header big που έχουμε εδώ, αλλά μετά μέσω κολλημένο επάνω στην κορφή να είναι πάντα προσβάσιμο. Πώς γίνεται αυτό, το back to top το group, σε group συνήθω θα το κάνουμε αυτό το option. Με στο position, στα settings θα ορίσουμε να είναι δεν είναι πολύ καινούριο αυτό, καθόλου καινούριο μάλιστα. Sticky, αν το βλέπετε κάτω κάτω ω option. Στίκι, και να η πινεζούλα που εμφανίζεται και μου δείχνει ότι είναι στίκι. Ok, save. Save και εδώ είναι το full effect λοιπόν, πλέον των ε, δυνατοτήτων που δώσαμε σε αυτό το theme αλλά και σε αυτό το site εδώ αμέσως τώρα δεν έχει τα σωστά χρώματα ακόμα και ανασχολήθηκα θα σκρολάρει λοιπόν μαζί με την ε, σελίδα μου μέχρι να φτάσει ε, εκεί που συναντάει την κορφή του browser και πλέον θα βρίσκεται πάντα στην κορφή εκεί και θα πάντα θα μπορεί να μας οδηγήσει στο top από πάντα μπορούμε να φύγουμε να πάμε στο About Us και να, η επιλογή να γυρίζει κάποιο χρήστη κατευθείαν εκεί. Δεν ξέρω είναι το καλύτερο, σαν προσωμείωση, οπτικοποίηση, ε, αλλά σίγουρα να μια λειτουργία που είναι χρήσιμη. Και ένα συνδυασμό λειτουργιών με το smooth scrolling και το stickiness ε, με το back to top, σαν μια δυνατότητα που υπάρχει εδώ. Δεν θα το προχωρήσω να το κάνω ακόμα πιο elaborate. Τελευταία προσοχή, τώρα που τα ξαναέβλεπα και πρέπει να ομολογήσω ότι όσο δεν κοιτούσατε, έκανα κανένα δύο ακόμα. Έκανα κάποιε προσκούλε, έκανα κάποιε διορθώσει, μικρήνα λίγο κάποια γραπτικά, αλλά ε, μια προσοχή με ενδιαφέρον θα είναι κάνοντα ένα edit side να βάλουμε λίγο εκεί πάνω ε, το. για να δούμε και ένα τελευταίο γυάλισμα πριν φτάσουμε στο μεγάλο βήμα του export ω ένα καινούριο theme και δούμε τι εμπλέκεται εκεί. Ε, block home, γι' αυτό ξαναλέω, έχουμε σχεδιάσει κατευθείαν και περιεχόμενα και τα πάντα όλα εδώ, έτσι ώστε κάποιος χρήσει το που κάνει installation και activation να μπορεί κατευθείαν να ε, ε, δει τα δείγματα αυτά. Εγώ έρχομαι μόνο και μόνο για να προσθέσω εδώ ε, social icons και στην επάνω περιοχή μας θα μπορούσαμε να κοπιάρουμε και τα υπάρχοντα ήδη από κάτω και θέλω να προσθέσω σε αυτά, ουπς, όχι εδώ στο λίγο κρυμμένο σε μέσα σε μαύρο background, έτσι βλέπετε εδώ uh, option το σταυρουδάκι είναι κάπου εδώ για να κάνουμε add ό,τι θα θέλαμε μπορούμε να ανοίξουμε και το list και να τα φέρουμε από εκεί θέλουμε ένα LinkedIn, δεν θα έχει να μοιάζει είπαμε λίγο με όντως το uh, και θα τα κάνω uh, ψεύτικα links αυτά με το hash απλά αυτό το βρήκαμε και ένα uh, Πέχανς ίσως Ναι μια επιλογή Και Επίσης ε... Instagram μήμα της κάπου θα ανεβάζει Και πολλαπλά άλλα options ε, Ένα γρήγορο Μια γρήγορη υποενθύμηση επίσης Και εδώ ότι όποτε έχετε επιλεγμένο Κάποιο τέτοιο blog ε, Εδώ άρχισαν να συνέβη και γι' αυτό πάλι γίνανε stacked όλα ε, οι αποστάσεις που σας δείχνουν να υπάρχουν μεταξύ Options και μιλάω κυρίαρχα τώρα για τα ίδια τα ε, site icons, τα social icons, συγγνώμη, ε, καθορίζονται από τα block spacing που έχουμε και εδώ. Και να, ακόμα μία περίσταση που μας δείχνει ότι τα οριζόντια, ελπίζω το βλέπετε, είναι μηδενισμένα ενώ σαφέστατα δεν είναι. Αν τα μεγαλώσω λίγο και τα μηδενίσω, να το μηδενισμά του καμία απόσταση μεταξύ των social ε, icons, αλλά Μπορώ πάλι να έρθω να δώσω εδώ πάλι να μα βολεύουν οι χοντρικέ τιμέ που έχουμε εκεί. Ε, κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο και να είμαι σε ένα τέτοιο ποσοστό. Ε, και προφανώ να θέλω να δείξω μόνο τα logos πάλι κάτι να προσομοιάζει με αυτό που θα θέλαμε. Και icon color, πάλι το highlight χρώμα που έχουμε, το οποίο για να μα το δείξει κανονικά στα icons θα πρέπει να τα κάνουμε ε, ενεργά, βάζοντα ένα έστω ψεύτικο link, αυτό το hash που λέγαμε μέσα εκεί okay, κάνουμε τελευταίο save. Believe you me. Πάμε στο view site μας. Και να πλέον τι έχουμε. Θα μπορούσα να εντάξω και μερικά λινκάκια ακόμα. Ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το back μας υπάρχει. Δεν έχουμε contact form. Θα το αφήσω έτσι για τώρα. Ξαναλέω πολλά άλλα πράγματα μπορούν να ενταχθούν και γίνουν ε, με plugins που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Ο σκοπός μας είναι να δούμε τι γίνεται προς το παρόν με το core και να πάμε σταδιακά στα βήματα δημιουργίας ενός theme. Ε, έτοιμοι λοιπόν γι' αυτό και επιστρέφω εξ αυτού κατευθείαν στο dashboard μας. Βέβαια από την κακιά μεριά και έρχομαι από την καλή για να έχουμε ε, τόπο να βλέπουμε εδώ. Και θα αξιοποιήσω το option, το create block theme του plugin μας, το create block theme. Είναι η ώρα. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να, κάπως να σωθούν τα πάντα όλα αυτά σε ένα καινούριο theme τόσο πολύ απλά, όσο ακριβώς clone, Αυτή είναι η επιλογή, η που εξυπηρετεί περισσότερο. Μπορούσαμε να κάνουμε ε, export αλλά θα ήταν 2020 theme. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δικό μας δυνητικά Μπορούμε να κάνουμε ένα child theme. Ε, όσοι μπήκατε και τα είδατε νωρίτερα, δεν αντέξατε την αναμονή. Είδατε τι κάνουν. Ε, στην ουσία, child theme μας είναι χρήσιμο. Το ξέρετε και από τα classic themes. Θα το χρησιμοποιήσουμε σε άλλη τροποποίηση. Το clone θα, κάνει, θα πάρει όλα τα user changes που έχουμε και όλα τα assets. Δεν είχαμε ανάγκη εδώ για patterns, synced patterns, μια σελίδα όλοι και όλη. Στην επόμενη, πιο εξαπλωμένη ε, περίπτωσή μας, project μας, για ένα άλλο case study που θέλει κάποιες σελίδες και κάποια portfolio pages, ε, θα έχουμε πιθανά για τα patterns μας τα αναγκαστικά εκεί πέρα. Και override να κάνουμε επίση option το 2020, for ε, ολόκληρο ή να κάνουμε create. Blank Theme, που είναι το option που θα καταλήξουμε, κάνοντα ε, μία-δύο ακόμα δοκιμέ με αυτό το 2024, αλλά και ένα άλλο Theme, καλέ αφετηρίε, τουλάχιστον άλλο ένα. Θα κάνουμε και ένα τελείω blank, ένα ε, λευκό Clone 2024, αυτή τη στιγμή, και θα το ονομάσω. Ε, wow Press έτσι κι αλλιώς ο theme ε, δεν έχει καμία σχέση έτσι, με το, ε, το όνομα του site, θα αλλάξει, θα είναι ό,τι έχει καθορίσει ο χρήστης που έχει, ε, το έχει χρησιμοποιήσει, WowPress. Ε, ε, μας ειδοποιεί, βλέπετε ότι στο theme directory δεν είναι available το όνομα αυτό, ok. Δεν θα πρόκειται να το πουλήσω ούτε να το βάζω, εκεί είναι αρκετά πρόχειρο, single pager. Οκ, okay, έτσι το ονομάζω. Αυτό είναι το μόνο απαραίτητο στοιχείο χρειάζεται να υπάρχει να, για να σωθεί το theme μας. Ε, Μπορεί να έχουμε ένα link που βρίσκεται για όπου κατεβαίνει, υπόδειγμα για το πώ είναι το URL, ε, description, δεν κάθομαι να κάνω όλη αυτή την ανάλυση, author του theme, site του theme, όλα αυτά τα στοιχεία μπορείτε να βάλετε καθώ και ένα, ε, μια εικόνα πριν screen ή συνδυασμό από το theme ε, αν έχω κάνει ένα ε, screenshot εγώ και μπορώ να εντάξω ακριβώς αυτό λοιπόν, 1200-900 PNG αρχείο. Ε, επέλεξα λοιπόν το print screen αρχείο που έχω σε κάποια στάδιο τη κατασκευή και ε, το άλλο το είναι πολύ πολύ ένα πολύ χρήσιμο για παραμετροποίηση του τι, ε, πώς το αναζητεί και το ανακαλύπτει και τι δυνατότητες δείχνει ότι έχει ε, κάποιο χρήσιμο που ψάχνει να αναζητάει κάποιο theme. Ε, διάφορα, δεν θα τα επιλέξω. Κάνω απλά το generate τώρα γιατί είναι κοσμοστορική ώρα ε, ίσω λίγο φτωχό να τη με καφέ αλλά Ίσως πολύ appropriate που λένε οι φίλοι μας, οι εγγλέζοι ε, και generate από εδώ είναι το πρώτο theme που φτιάχνουμε απλοϊκό, απλό, συμπαγέ με ένα one, one pager κάνουμε το generate και θα δημιουργηθεί ένα zip αρχείο για κατέβασμα όλα τα themes έρχονται σε ένα zip αρχείο, κατεβαίνει είναι κάπως μεγαλούτσιο και δεν έχω πετάξει τίποτα άλλο θα μπορούσα να έχω πετάξει Uh, templates που δεν χρησιμοποιώ ή ό,τι άλλο θα ήθελα και να το πακετάρω έτσι ε, uh, πιο ελαφρύ τις γραμματοσυρές όποιες δεν χρησιμοποίησα την κάρδο καθόλου ας πούμε π.χ. αλλά μια που έρχεται και με όλο το είναι μια κόπια ένα κλώνος του 2024 και έχει uh, και τα άλλα styles που χρησιμοποιούν ίσως κάρδο και άλλες γραμματοσυρές τα άφησα και αυτά εκεί Έχουμε το αρχείο μας κατεβασμένο, έτοιμο να το αξιοποιήσουμε σε μια άλλη εγκατάσταση. Και θα το κάνω αυτό αμέσως μετά, θα το βάλουμε σε μια κατάσταση για να δούμε πώς εγκαθίσταται σαν οποιοδήποτε άλλο theme. Α, πριν γίνει αυτό όμως, πριν κάνω αυτό το διστάρισμα, θα έχω και διαθέσιμο το link για να κατεβάσετε το theme και να το εγκαταστήσετε και εσείς. Υπενθυμίζω θα πρέπει να φτιάξετε μενού με τα links, θα πρέπει να υπάρχει μια επεξήγηση ε, κάπου για να το καταλάβει ο χρήστη ότι υπάρχουν HTML anchors εκεί και πρέπει να φτιάξει ένα τέτοιο μενού γιατί δεν μπορεί να μετακυλήσει με το theme το μενού. Ε, μέχρι να φτάσουμε όμω εκεί, πριν το κάνω και αυτό το, το, το παράδειγμα, χαρείτε πρώτον ότι έχετε ένα δικό σύστημα. Αν κάνετε μαζί μου το generate, και αν ε, θέλετε κάνετε μια καινούργια εγκατάσταση, να δείτε πώ δουλεύει. Ε, αν έχετε το XAMP, το XAMPP ή ZAMP, σαν local server εγκατεστημένο, να πω εδώ ότι μπορεί να έχετε πρόβλημα στην εγκατάσταση του, στην δημιουργία του ZIP αρχείου, αν παρακολουθούσατε την παρουσίαση για εγκατάσταση. Έχω βάλει πάλι και εκεί, σε εκείνο το βίντεο, αλλά και εδώ ένα link που δείχνει κάποια βήματα για την ενεργοποίηση κάποιων ε, συγκεκριμένων PHP ε, libraries που χρειάζονται στο ZAMP για να μπορείτε να κάνετε το zip και κάποια άλλα options και γυρνάω λίγο πίσω ε, και το κάνω λίγο εδώ ε, κεντρικό θέμα μόλις φτιάξαμε το πρώτο μας theme αν αυτό το theme ε, που μόλις φτιάξαμε δεν το θέλαμε για να το διαμοιράσουμε ως θύμα, αλλά το θέλαμε για να διέπει το συγκεκριμένο site, που αμέσως μετά θα παραδώσουμε για διαχείριση, ε, φίλο, γνωστό, πελάτη, οποιονδήποτε. Ε, έχουμε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό είναι το εξής. Φεύγω πάλι από τη μέση ε, και θα δούμε πώς λύνεται. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό το πρόβλημα, απλά θέλω να το ξεκαθαρίσω εδώ. Ε, Ό,τι κάναμε από τροποποίησεις, επιλογές, κλείνω για λίγο να έχουμε λίγο view, ε, γινόντουσαν και ιδίω από περιεχόμενα έγιναν μέσα όχι σε κάποιο page αλλά σε ένα template ακριβώς σωστά για theme γιατί αυτό έτσι θα εγκατασταθεί και θα το δει όπως και το 2024 και πολλά άλλα themes με την blog home και αυτό το template να είναι το πρώτο αλλά δεν υπάρχει πουθενά ούτε ένα page για να μπορεί να διαχειριστεί και να βάλει ε, περιεχόμενα, να εντάξει περιεχόμενα οποιοδήποτε δεν είναι πλήρες administrator και άρα διαχειριστή δηλαδή και δεν έχει δυνατότητα ε, να μπει στο site editor, Όλες, όλα τα άλλα ρόλου εκτό του διαχειριστή δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή. Ε, άρα οι editors, authors ή contributors που είναι άλλοι ρόλοι στο WordPress, κανείς από αυτούς δεν θα έχει access, ε, πρόσβαση στο editor και δεν μπορεί να προσθέσει περιεχόμενα μέσα στο template εκεί. Ε, θα Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τι εξή αλλαγέ. Αν ξαναλέω, αυτό είναι ένα site που θέλουμε τώρα να παραδώσουμε, να ανοίξουμε τα σχήρα μα, να μείνουμε ίσω διαχειριστέ για να τροποποιήσουμε πράγματα σε αυτό το level, αλλά πρέπει να το, κάποιοι άλλοι να διαχειρίζονται τα περιεχόμενα. Τότε θα πρέπει να κάνουμε αυτά που λέγαμε και σε προηγούμενε παρουσιάσει, ε, που γίνονται πολύ εύκολα εδώ. Ποιε είναι οι διαδικασίε αυτέ, όλα τα άλλα θα μπορούσαμε να τα έχουμε κάνει όπω τα κάναμε, ε, αλλά θα θέλουμε σίγουρα να δημιουργήσουμε μία καινούρια σελίδα δεν τα περνάω ξανά αυτά χωρίς να χρησιμοποιήσουμε patterns εκεί η οποία θα είναι η home page ε, θα μπορούσε να πει κάποιος θα δώσουμε κάποιο template από εδώ όχι θα δώσουμε το front page template που παίρνει by default ε, η home μόλις ε, κάνουμε publish προς το παρόν θα ορίζεται χωρίς να τη δούμε το ξέρουμε ε, από το απλό pages template που το έχουμε αφήσει. Υπάρχει ακόμα μέσω θύμα και γι' αυτό έχει και τίτλο, όπω είχε και η sample, όπω βλέπαμε νωρίτερα. Οκ. Okay. Επιστρέφω. Να την εμφανίζει λοιπόν και θα κάνουμε εκείνε τι ρυθμίσει που λέγαμε στο general ή μάλλον στο reading. Συγγνώμη. Να επιλέξουμε ένα static page, αυτό που μόλι φτιάξαμε, ω home page για το site μα. Ξαναλέω αυτό μόνο στην περίπτωση που δεν φτιάχνουμε ένα θύμιο να το διαμοιράσουμε αλλά ένα site για να το παραδώσουμε, τρέξουμε, λειτουργήσει κάποιο άλλος ως προμηθευτή των περιεχομένων. Άρα επιλέγω τη home. Αυτός ο συνδυασμό με το save εδώ πιστοποιεί ότι το front page template που θέλω τα υλικά μου θα επηρεάζει τη home σελίδα και πάω κατευθείαν να κάνω ακριβώς αυτό αυτή τη στιγμή μέσα από το appearance και τον site editor πλέον, τον editor εκεί πέρα. Αυτό που θέλω να κάνω μόνο και μόνο είναι δύο κινησούλες. Να αντιγράψω όλα τα υλικά που υπάρχουν μέσα στο blog home template αφού εκεί ε, τα εντάξαμε. Ως περιεχόμενα αυτά θα τα θέλω να μετακυλήσουν σε ένα page, στο page που μόλις φτιάξαμε και πολύ απλά μπορεί να το κάνω αυτό γιατί έχουμε τη δυνατότητα τη φαντασμαγορική να κάνουμε όλες τις αντιγραφές που λέγαμε νωρίτερα. Άρα μπορώ να επιλέξω και αυτό που θέλω στην ουσία, οπ, εδώ προδόθηκα, είναι και το pricing table που έχω βάλει και το οποίο θα έπρεπε να είναι μέσα στο όλα, γιατί ανήκει στο όλα. Οκ. ό,τι βρίσκεται μέσα εδώ λοιπόν, στο όλα, όλα, είναι όλα τα περιεχόμενα. Αυτά δεν θα τα ήθελα να είναι πλέον για να μπορεί να τα διαχειριστεί ένα editor από τον απλό επεξεργαστή σελίδων, τον block editor από τον dashboard κατευθείαν. Ε, άρα αυτά θα ήθελα να τα κοπιάρω και τι καλό μπορώ να κάνουμε copy. Το group λοιπόν όλα έχει κοπιαριστεί. Μπορώ στο ίδιο να πάω πίσω αν θέλω ή με όποιο τρόπο θα ήθελα ε, να ανοίξω και ένα άλλο παράθυρο αλλά μπορώ να γυρίσω και εδώ. Δεν έχουμε κάνει αλλαγές. Αν ναι, έκαναμε και αλλαγές. Ακύρωση και save. Να η καλή ειδοποίηση που έλεγα μας κάνει το καλό μου. Ε, Έβαλε σωστή θέση του τα, το price list. Επιστρέφω πίσω, έχω κοπιάρει το group, πάω στο pages που φτιάξαμε πριν. Το home που είναι και front page, όπω μου λέει πολύ σωστά, το κάνουμε ένα γρήγορο edit. Και μέσα ακριβώ ε, εκεί που χρειάζεται, στα περιεχόμενά του, κάνω paste. Ε, το group όλα, όπως ήρθε. Με όλα τα περιεχόμενα. Στενά ξαφνικά θα πει κάποιο, Ναι, είναι αλήθεια, μην. Ε, μην παραξενευτείτε όμως, θα το διορθώσουμε αυτό. Έχουν έρθει όλα τα περιεχόμενά μου. Ε, μπορώ λοιπόν εδώ να κάνω την επιλογή, να του πω να απλωθεί. Βλέπετε έχει έρθει ως όλα, βρίσκεται πια στον απλό επεξεργαστή. Μπορώ να του πω σε ένα άλλο width που θέλω να απλώ, το 1280. Και έχει διορθώσει, ή μάλλον στο full width, έχει διορθώσει ό,τι option υπήρχε δομένο, δοσμένο ήδη, στι επιλογέ που είχαμε κάνει μέσα στο blog home. Ε, άρα, όντα αυτά πλέον σε μια σελίδα, όντω κάποιο, όποιο έχει πρόσβαση και δυνατότητα διαχείριση των σελίδων, editor author, μπορεί να έρθει να τροποποιήσει κείμενα. Έτσι θα συνθέσει λοιπόν και αυτό η σελίδα του ή θα τροποποιήσει σημεία. Ε, άρα, έχει πρόσβαση πλέον στη σελίδα, η μετέλεια σε αυτό, κάνω το update μου. Η σελίδα μου όντω πλέον ε, αυτόματα, όντα η αρχική σελίδα θα επηρεάζεται από ένα front page template μόλις αυτό το δημιουργήσω. Γυρνάω ακριβώ λοιπόν τώρα στον site editor για να κάνουμε ακριβώς αυτό. Και η Blog home δεν μας χρειάζεται με λίγα λόγια αμέσω μετά. Ε, ιδίως το μόνο σελίδό μας για άλλα site με περισσότερες σελίδες μπορεί αυτό να χρειάζεται επίσης. Ε, θέλω να πάρω όμω κάτι ακόμα από την blog home. Και αυτό είναι όλα αυτά τα υπόλοιπα περιεχόμενα ε, Χωρί το call, που δεν το χρειάζομαι πλέον εδώ πέρα καθόλου. Αν έχετε κάνει το export στο theme σα, μπορείτε να το εξφορτωθείτε. Ε, Αλλιώ, μπορείτε να επιλέξετε απλά αυτά που σα ενδιαφέρουν. Εγώ θα το εξφορτωθώ από εδώ, γιατί το κάναμε το export μα και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε και μετά. Και το κάνω μόνο και μόνο για να δείξω μια δίωδο που έχουμε ακόμα εδώ. Και αυτή η δίωδο βρίσκεται σε αυτή τη μεριά και στα options. Πάντα υπάρχει σε όλου του block editor και κλικ εδώ με αφήνει να κάνω κατευθείαν Copy All Blocks, έτσι, αντί να το πιάσω όπως έκανα και προηγουμένως με Shift ή ε, πολλαπλές επιλογές μέσα στο, ε, στο list μου, στο list view, Copy All Blocks και έχουν γίνει όλα κόπητο όπως μου λέει ακριβώς από εδώ και μπορώ να κάνω και Save ή όχι αν δεν θα ήθελα να γίνει αυτή η τροποποίηση και να μετακυλήσω κατευθείαν στα templates για να δημιουργήσω ένα καινούριο. Αυτό θα είναι το front page uh, template. Και αυτό θα καθορίζει αυτόματα όποια έχουμε ορίσει τις ρυθμίσεις όπως κάναμε στα settings μας ως home. Το static page μπορούσαμε έτσι. Το ίδιο το home δηλαδή. Front page θέλουμε και αυτόματα θα συνυπανθεί με αυτό. Χωρίς να πούμε κάτι άλλο. Δεν θέλουμε patterns μέσα. Για το απλό μόνο σελίδο site μας ε, θέλουμε απλά να κάνουμε paste τα περιεχόμενα που να πώ γίνανε ακριβώ όπω θέλουμε, έχουν διατηρηθεί ε, anchors, έχουν διατηρηθεί links προ τα anchors, stickiness και όλα αυτά. Χρειάζεται ακόμα να κάνω κάτι εδώ για να λου, λειτουργήσουν τα πράγματα ω normal. Ναι, έχω όλα τα συστατικά του template. Τι μου λείπει, κάτι που θα τραβήξει τα περιεχόμενα από τον επεξεργαστή σελίδων, όποια είναι, όποια έχω βάλει ήδη και όποια προσθέτονται ή αλλάζονται από όποιον διαχειριστή, editor, συγγνώμη, ε, βρεθεί εκεί. Χρειάζομαι το content. Το block content. Αμέσως λοιπόν κάτω από το back to top κάνω ένα add after. Είναι το content αυτό που θέλω. Να το, το έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει σε προηγούμενη παρουσίαση και αυτό είναι αυτό που μας λέει, κάνει, θα φωνάξει τη αντίστοιχη σελίδα που θα είναι home, την έχουμε ορίσει είναι αυτόματα θα συνειφανθεί με αυτό. Το template εδώ θα έρθουν τα περιεχόμενά τη λοιπόν, όπως τα έχουμε βάλει εκεί. Κάνω ένα save πολύ απλά, το front page. Και χωρί να γίνει τίποτα άλλο, μόλι τροποποιήσαμε με αυτέ τι απλέ κινήσει το site μα από Theme ε, ω ε, εγκατάσταση του WordPress, ένα production site που μπορούμε να δώσουμε άμεσα για διαχείριση περιεχομένων, η πλήρη, ε, σε κάποιου άλλου. Εξασφαλίζοντα ότι και αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση, όλοι οι άλλοι εκτό από του διαχειριστέ, δηλαδή πρόσβαση μέσα στον editor, ε, έχουν μέσα τα pages, μπορούν να κάνουν edit. Περιεχόμενα κανονικά αυτή την πρόσβαση την έχουν όλοι οι ρόλοι που είπαμε πριν. Κάνω ένα view τη σελίδα πλέον ε, για να δούμε ότι όντω φορτώνει με τη front page. Ε, διατηρεί το μενού, προφανώς είναι δικό μας το μενού. Υπάρχει το sticky και υπάρχουν όλα τα περιεχόμενα καθώς και τα template parts, header, footer όπως υπάρχουνε στο template μας, στο front page άρα έτοιμο το site μας, υπάρχει και το back to top με αυτό το πολύ ωραίο νομίζω κυκλοτερό δείγμα νομίζω τελειώνει κυκλώνω τη σημερινή μας παρουσίαση ελπίζω ότι είστε αρκετά ενθουσιασμένοι όσο και εγώ για τις δυνατότητες που βλέπουμε hopefully δεν πλάτιασα υπερβολικά νομίζω ότι είδαμε όμως όλα τα χρήσιμα points και προφανώς έχουμε να δούμε κι άλλα τις επόμενες επισκέψεις μας. Ξέχασα ότι δεν είδαμε το preview της εγκατάσταση σε ένα καθαρό καινούριο WordPress που έλεγα. Ε, κάνω ένα γρήγορο, μια γρήγορη σφήνα για να το δούμε και αυτό. Και πάμε και για τη δοκιμή να δούμε τι κάναμε. Κάνουμε ένα τελείως ζωντανό test site. Μάλιστα θα έρθει με το 2023, είναι το default του test WordPress. Ε, μ, blank για να κάνει κάτι καινούριο. Και αν να δούμε τι κάνουμε, τι φορτώνει με το θύμα μα, αν όλα έχουν πάει καλά. Και access it now, κατευθείαν. Okay, we got it. Uh, appearance themes. Έχουμε μόνο το 2023 και εμείς θέλουμε να κάνουμε upload ούτε καν. Θα εγκαταστήσω το 2024, uh, δεν μου χρειάζεται. Ε, το αρχείο σας και install now και αν όλα έχουν πάει καλά θα πρέπει να δούμε το δικό μας theme με τις αλλαγές βέβαια που λέγαμε ε, και αν ήμασταν πιο καλοί άνθρωποι θα είχαμε βάλει και οι οδηγίες για να φτιάξει ένα μενού ε, κάποιος ε, theme so successful, κάνω activate κατευθείαν να και το screenshot ε, και πάμε να δούμε και βλέπουμε κατευθείαν μια που είναι το template uh, block home αυτό που φορτώνει με το που έγινε εγκατάσταση, δεν υπάρχει πάρει sample page εδώ, το, μανου, το, μενού προφανώς δεν είναι το δικό μας μενού, δεν είναι το site του μενού που είχαμε. εδώ είναι η οδηγία που θα έπρεπε να έχει και θα φορώ τόση σελίδα, είναι default εγκατάσταση WordPress. Παρ' όλα αυτά, όλα τα υπόλοιπα έχουν έρθει, ε, υπάρχει και λειτουργεί το, τα CSS μας για το ε, scroll, Κλακ, προ τα πάνω, ε, δεν υπάρχει τα μενού θα έπρεπε να έχουμε γράψει κάποιε οδηγίε που ακριβώ να μπορεί να τι διαβάσει ε, ο άλλο, ο οποίο άλλο χρήστη για να μπορέσει να κάνει τι τροποποίησει του. Α, εδώ βλέπω δεν μα έχει έρθει το cover image. Α, ήδη έχει φορτώσει, μπορεί να είναι θέμα, θα το κοιτάξω, όλα τα άλλα φαίνεται βέβαια παρόλα αυτά να είναι στη θέση του και το footer μα και προφανώ δεν έχουμε και site logo, έχει το site logo που δεν έχει ορίσει ακόμα ο χρήστη εδώ, εγώ δηλαδή, στην καινούργια αυτή η λευκό εγκατάσταση, ούτε pages ούτε τίποτα. Ε, δεν έχει, δεν έχω εγκαταστήσει. Όλα πάνε έχουν πάει καλά. Ένα πρόβλημα το cover πιθανά το εκεί. Μόλι κάνει edit, βέβαια ο χρήστη θα μπορέσει να αντικαταστήσει με δικιά του εικόνα για κάποιο λόγο δεν έχει τραβήξει. Ε, μπορούμε να κάνουμε και URL σε αυτά τα images, να τραβάει από μακριά. Να το πρώτο theme λοιπόν, δείτε και εσείς τι προβλήματα αντιμετωπίσατε, πώς έχει πάει. Γυρνάω αυτόν εαυτό μου. Ε, το site μας λοιπόν δουλεύει σε δύο εκδοχές. Να διαφοροποιήσει μεταξύ του να φτιάξουμε ένα theme και πώς θα στείναμε ή μάλλον πού θα στείναμε. Τα υλικά είναι τα ίδια. Εκεί τα ε, ακριβώς που θα αξιοποιούσαμε κάποιο template ε, και να διαφοροποιήσει ότι μπορούμε να τα φτιάξουμε σε σελίδε για να διαχειρίζονται τα περιεχόμενα ε, οι χρήστε μας. Φτιάξαμε μόλις λοιπόν το πρώτο μας theme. Το κάνουμε λίγο θέμα, δεν το έκανα αρκετά πριν και εδώ κάπου σας χαιρετώ θα έχω αφήσει ό,τι λινκάκια είδαμε και κάτω στην περιγραφή καλό βούτυγμα μέσα στις νέες δυνατότητες αυτές Βλεχτείτε περισσότερο με την υπόθεση WordPress αξίζει αν πρωτομπαίνετε αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη εποχή και όλο καλύτερο θα γίνεται θα βρεθούμε για ένα λίγο πιο διευρυμένο που θα έχει και κάποιε περισσότερε σελίδε. Να δουλέψουμε λίγο παραπάνω κάποια templates. Να δώσουμε πάλι για κώδικα που θα είναι πολύ χρήσιμα για αυτά τα ενδιαφέροντα ε, css λίγα css ε, δεν είναι καλοπισμού είναι λειτουργικά στοιχεία όπως βλέπετε ε, keep it up not down και θα τα πούμε κάπου στο ψηφιακό σύμπαν σύντομα ελπίζω ποτέ δεν ξέρεις μπείτε Γιώργος χαιρετώ σας για τώρα